πολύ πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Open τώρα. Ξεκινάμε. Και μέχρι τις 4 και 4 θα είμαστε μαζί με μια πολύ δυναμική εκπομπή. Είναι σήμερα 3η 8 Οκτωβρίου 2024. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση, τη μεγάλη έρευνα της εκπομπής για το Λούνα Πάρκ. Έχουν ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του χειριστή. Αλλά κατηγορείται και ο μηχανικός για συνέργεια. Πραγματικά είναι εξελίξεις τελευταία στιγμή. Θα δώσουμε νεότερα στοιχεία σήμερα στη δημοσιότητα ό,τι αφορά αυτή την μεγάλη έρευνα. Γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τον 19χρονο Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τη 19η Αυγούστου του 2024. Ένα θέμα το οποίο αφορά άπαντες και άπασες, υπό την έννοια ότι όλοι έχουμε παιδιά και όλοι μας πηγαίνουμε σε Λούνα Πάρκ. Να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά πρέπει να σας πούμε ότι συνεχίζεται η αναζήτηση της Δημάρχου Κασάνδρας, την οποία δυστυχώς ψάχνουμε, αλλά Θανάση Κατερνόπουλε, καλησπέρα. Μάλλον θα έπρεπε να έχει εκδοθεί Amber Alert. Δεν θα ήταν κακό. Καθόλου κακό. Μια αναζήτηση εκεί στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Μήπως απευθυνθούμε σε άλλες εκπομπές να τη βρούμε. Μήπως πήγες σε κανένα Λούνα Πάρκ. Ορίστε. Χτυπάω ξύλο. Ναι. Μήπως πήγες σε κανένα Λούνα Πάρκ, λέω, και χτυπάω ξύλο. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θα δούμε το τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς έχουμε σήμερα ως εκπομπή. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Μεγάλες αποκαλύψεις, μεγάλες έρευνες, θέματα της επικαιρότητας. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 211-212-2016 είναι τα τηλέφωνα καταγγελιών και τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να παρέμβετε καθ' όλη τη διάρκεια που είμαστε στο τηλεοπτικό αέρα. Φυσικά υπάρχει το email της εκπομπής opentora, papakitvopen.gr. Έχουμε σελίδα στο Instagram, tvopen, και φυσικά στο Twitter, το X όπως ονομάζεται πλέον. Υπάρχει το hashtag opentora, εκεί πέρα περιμένουμε τα σχόλιά σας και κυρίως τη δική σας συμμετοχή, η οποία είναι πραγματικά συγκινητική κάθε μέρα. Να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι τρέχει και ο μεγάλος διαγωνισμός, ένα δώρο της Γκοτσόπουλος Home. 500 ευρώ θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει αυτό το δώρο. Είναι και Sofas Days στην Κοτσόπουλος Home αυτή τη βδομάδα, από 10 μέχρι και 19 Οκτωβρίου. 35% έκπτωση σε όποιους αποφασίσουν να επισκεφθούν τα showrooms τα οποία υπάρχουν. Τρόπος λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε όνομα και επώνυμο, ή αν θέλετε στέλνετε SMS, γράφετε K-O-K-E-N-O, όνομα, επώνυμο στο 14800, και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή και για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στο Open για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση για το τι ακριβώς θα δούμε σήμερα. Ο Γιάννης Πλούταρχος κατέθεσε μήνυση σε αιμονική θαυμάστριά του γιατί τον παρενοχλούσε επί χρόνια. Τι απαντά στις κατηγορίες η 47χρονη. Υπόθεση Μανιουδάκη. Παραμένουν στη θέση τους οι αστυνομικοί που διώκονται για ανθρωποκτονία. Τι καταγγέλει η οικογένεια του 58χρονου. Καταγγελία Open τώρα. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στον ιδιοκτήτη και τον χειριστή του Λούνα Πάρκ και για συνέργεια στον μηχανικό. Μία μέρα μετά τη φιλοξενία του αδικοχαμένου πατέρα στο Open τώρα. Κατέρευσε η οροφή σε νηπιαγωγείο. Από τύχη γλίτωσαν τα παιδιά. Το ίδιο συνέβη και σε δημοτικό του Δήμου Μαραθώνα. Διαμαρτύρονται οι γονείς. Δύο αδέρφια σκότωσαν με μαχαιριές τον ξάδερφό τους στην Κυψέλη. Ισχυρίζονται ότι τους κακοποιούσε χρόνια όσο ήταν ανήλικοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκου. Καθώς, κυρίες και κύριοι, Θανάση, σε καλούνε. Καλά, ούτε οι φίλοι σου δεν μας βλέπουν. Το κακό είναι ότι μας βλέπουν, γι' αυτό καλούνε. Καλό μάλλον, όχι κακό, που λοιπόν, μας βλέπουν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκου, γιατί κυρίες και κύριοι, πραγματικά τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πλέον καταραίουν και τα ταβάνια, πέφτουν οι σοφάδες. Έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί σε ό,τι αφορά και νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Πραγματικά δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Μιλένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Βρισκόμαστε στο νηπιαγωγείο του Γραμματικού, εδώ στο γήπεδο του Γραμματικού και συγκεκριμένα στις κερκίδες του γηπέδου που έχουν μετατραπεί σε ένα νηπιαγωγείο.
Να πούμε ότι σε αυτό τον εκπαιδευτικό χώρο κατέπεσε η οροφή πριν από λίγες μέρες. Ευτυχώς την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε στα παιδιά αλλά ούτε στους εκπαιδευτικούς που ήταν στον εσωτερικό χώρο. Να πούμε ωστόσο ότι και πέρυσι, τον Αύγουστο του 2023, στην περιοχή του Βαρνάβα έπεσε ολόκληρη οροφή, ολόκληρη κομμάτι, ολόκληρης γυψοσανίδας. Πάλι ευτυχώς αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Ούτε μαθητές, ούτε εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε καταρχάς ένα σχολείο. Μισό λεπτό. Μιλένα, καταρχάς βλέπουμε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι σχολείο. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος δεν είναι κατάλληλος προκειμένου να λειτουργήσει ένα σχολείο στο οποίο πηγαίνουν παιδάκια και παρακολουθούν τα μαθήματά τους ή, εν πάση περιπτώσει, απασχολούνται για κάποιες ώρες. Άρα, αυτό είναι το ένα κρατούμενο το οποίο έχουμε σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι κατέρευσε η οροφή. Και θέλω παρακαλώ, επειδή έχουμε συλλέξει πάρα πολύ πλούσιο υλικό, εδώ πέρα βλέπετε φίλες και φίλοι τις φωτογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πού στεγάζεται αυτό το σχολείο. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι το γήπεδο, είναι οι εξέδρες του γηπέδου και βλέπετε ότι εκεί πέρα στεγάζεται το νηπιαγωγείο γραμματικού Θανάση Κατερνόπουλου. Είναι πραγματικά ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ακούμε για ποινικές διώξεις. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Δείξτε μου λίγο τις φωτογραφίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες. Αυτές είναι οι φωτογραφίες ντοκουμέντα για το τι ακριβώς συνέβη στην τάξη. Και πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο ευτύχημα ήταν ότι εκείνη την ώρα ευτυχώς δεν υπήρχαν παιδιά. Είχαν αποχωρήσει τα νήπια. Όμως κατέρευσε η οροφή. Κατέρευσε η οροφή. Εν έτη 2024 λοιπόν στηβάζουν και βάζουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε αυτές τις τάξεις, σε γήπεδα, κάτω από εξέδρες και καταραίει η οροφή. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μιλένα, να δώσεις το λόγο και στους ανθρώπους που είναι κοντά σου, να μας πεις, θα μας εξηγήσεις ποιοι ακριβώς είναι, αλλά πώς είναι ποτέ δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Να πούμε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για μικρά παιδιά που δεν μπορούν να αντιληφθούν την επικινδυνότητα, δεν μπορούν να διαφύγουν και σε έναν πάρα πολύ μικρό χώρο που δεν ξέρω αν φαίνεται από τις εξωτερικές φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά πραγματικά επειδή εμείς είδαμε λίγο και το, ξέρετε, από έξω τον χώρο και υπολογίσαμε τις διαστάσεις του, είναι πολύ μικρός ο χώρος για να μπορεί κάποιος να έχει έξοδο διαφυγής. Και ειδικά εδώ, να πούμε ότι είμαστε μέσα στο δάσος, δίπλα σε ρεματιά, που δεν υπάρχει κανείς, είναι κυριολεκτικά ερημιά. Άλιστα. Δώσε λοιπόν το λόγο, καταρχάς, να μας πεις ποιοι είναι οι κύριοι που είναι κοντά σου. Είναι ο κύριος Ευαγγέλου και ο κύριος Τάσος Χρήσινας. Χρυσίνας, ωραία. Πολύ σωστά. Ναι. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ευαγγέλου αριστερά μου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου των Εκπαιδευτικών ολόκληρου του Δήμου και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο ίδιος. Να ακούσουμε. Κύριε Ευαγγέλου, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Είμαστε το Σωματείο των Εκπαιδευτικών στην Ανατολική Αττική και ένα από τους Δήμους που είναι στην αρμοδιότητά μας είναι και ο Μαραθώνας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η ακαταλληλότητα του χώρου που στεγάζεται σήμερα το νηπιαγωγείο του γραμματικού και ο προηγούμενος χώρος ήταν ένα νοικιασμένο κατάστημα. Ναι, ήταν ένα νοικιασμένο κατάστημα και η πραγματικότητα είναι η εξής. Από το 2018 που έγινε υποχρεωτική η φίτηση των προνηπίων, δηλαδή τα παιδάκια από 4 χρονών στα νηπιαγωγεία, με το ίδιο ΦΕΚ αναφερόταν ότι οι Δήμοι δεν θα έχουν καμία δαπάνη και δεν θα αναγερθεί καμία καινούργια σχολική αίθουσα. Έχουμε λοιπόν σήμερα το φαινόμενο να έχουμε σε κοντέινερ να στεγάζονται νηπιαγωγεία, σε νοικιασμένα καταστήματα, σε ακατάλληλους χώρους. Ειδικά για το συγκεκριμένο χώρο, είχαμε εκφράσει έγκαιρα την αντίρρησή μας. Ένας χώρος έξω από τον οικισμό, ένας χώρος ακατάλληλος. Εμείς καταγγέλουμε και ακόμα μια φορά το Δήμο Μαραθώνα, αλλά και γενικότερα την πολιτική του Υπουργείου και της κυβέρνησης, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σχολική στέγη. Δεν είναι μόνο στο Μαραθώνα που πέφτουν τα βάνια. Αν και εδώ τίνει να εξελιχθεί. Και στο Βαρνάβα έχει πέσει. Συνήθεια. Τα γιατί πέρυσι είχαμε, όπως ακούσατε, βάνια, κύριε... στο Βαρνάβα. Ακριβώς. Αυτό που μας ανησυχεί και θέλουμε σήμερα να καταγγείλουμε είναι. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε νεοανακαινισμένα κτίρια. Το ένα από ιδιώτη εργολάβο, γιατί γινόταν ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι το Βαρνάβα που βλέπουμε. Τούτο τα εδώ πλάνα. Ανακαινίστηκε. Μάλιστα. Ναι, συνεχίστε, κύριε Βαγγέλη. Δεν μπορώ να τα δω τα πλάνα. Όχι, ναι, τα βλέπω αυτό που ήταν τη μεγάλη γυψοσανίδα. Το λέω ότι βλέπουν και τα πλάνα από το Βαρνάβα. Ναι. Κοιτάξτε εδώ τώρα κατάσταση. Τούτο εδώ το κτίριο, λοιπόν, παραδόθηκε πέρυσι τέτοια εποχή, ναι, και μπαίνει το ερώτημα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών,
Ποιος ήταν ο κρατικός φορέας ο οποίος έκανε το σχεδιασμό? Ποιος ήταν αυτός που έκανε την επίβλεψη στην εκτέλεση των εργασιών? Ποιος ήταν αυτός που παρέλαβε, μιλάμε για κρατικό φορέα, που παρέλαβε το έργο και ποιος είναι αυτός ο φορέας που ελέγχει και εκδίδει πιστοποιητικά? Εμείς απαντήσεις σε αυτά δεν έχουμε πάρει, αν και πέρυσι το Μάιο με δημόσια ανακοίνωσή μας σαν σωματείο καλούσαμε το Δήμο του Μαραθώνα να απαντήσει σε αυτά, καθώς και σε θέματα πυροπροστασίας, ασφαλούς εκένωσης των χώρων, ηλεκτρολογικο-μηχανικού εξοπλισμού, γιατί δεν ξεχνάμε το περιστατικό. Εσείς έχετε κάνει τα αιτήματα, κάνετε μισό λεπτό, κύριε Ευαγγέλου, για να βγάζουμε μία άκρη, ένα συμπέρασμα, γιατί πραγματικά εγώ φρύτω με αυτά τα οποία βλέπω σήμερα και τα παρακολουθεί και το τηλεοπτικό κοινό. Εδώ πέρα είναι προφανές ότι οι συνθήκες είναι ακατάλληλες. Έχετε κάνει διάφορες κινήσεις. Ποια είναι η απάντηση την οποία έχετε πάρει? Γιατί είδαμε και τα πλάνα από τον Βαρνάβα. Εκεί πέρα λοιπόν κατέρευσε ολόκληρη η ψευδοροφή. Έπεσε η οροφή ολόκληρη. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έπεσε ευτυχώς τον Αύγουστο, ήταν κλειστό το σχολείο. Πάλι καλά. Εμείς δηλαδή κάναμε δημόσια την καταγγελία, απάντηση δεν πήραμε. Εμείς ζητήσαμε να γίνει αυτή τη στιγμή έλεγχος και να εκδοθούν πιστοποιητικά, να ξέρουμε. Ποιος έχει σε βάλει τι την υπογραφή του για την καταλληλότητα, κύριε Ευαγγέλου? Μισό λεπτό. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι προφανές ότι έχουν βάλει την υπογραφή του. Δεν έχουμε εμείς, εμάς δεν μας έχει δείξει κανείς κανένα πιστοποιητικό και καμία υπογραφή. Ωραία. Αυτά υφίστανται. Πρέπει να αποτανθούμε όλοι μαζί στο Δήμο και να. Είναι ο Δήμος, είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Τι γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος τώρα για αυτά τα θέματα? Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων έχει καταργηθεί. Στη θέση του υπάρχουν οι κτηριακές υποδομές που είναι υπεύθυνες για όλα τα δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Είναι υποστελεχωμένες. Θα ξέρετε ότι από το 23 το Δεκέμβρη υπάρχει νόμος που ορίζει δευτεροβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους σχολικές μονάδες. Ούτε γι' αυτό έχουμε ενημέρωση από το Δήμο Μαραθώνα αν έχει προχωρήσει σε αυτούς τους ελέγχους. Να πούμε για κάτι άλλο, πέρα από το θέμα της ασφάλειας. Να δώσουμε κύριε Ευαγγέλου, λίγο το λόγο. Να δώσουμε λίγο το λόγο και στον Αντιδήμαρχο, ναι, ο οποίος είναι κοντά μας, να ακούσουμε και εκείνος τι έχει να πει. Είναι ο Αντιδήμαρχος Γραμματικού. Καλησπέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Χρυσίνα. Ναι, πείτε μου, σας ακούω. Καλημέρα σας. Εσείς πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Εμείς τι να σας πούμε? Εμείς ερωτήματα θέλουμε να θέσουμε, αλλά νομίζω ότι. Ότι μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Άρα βλέπουμε τις εικόνες, περιμένουμε τη δική σας την απάντηση. Η πρωτοβάθμια επιτροπή έχει εγκρίνει το χώρο για κατάλληλο και όχι ακατάλληλο. Έχουμε προχωρήσει εργασίες, κάναμε ό,τι μας είχε πει η πρωτοβάθμια και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα πάντα. Τι εννοείται ότι τα πάντα? Και τα ταβάνια πώς πέφτουν? Τα πάντα για να πέσουν τα ταβάνια. Τα ταβάνια πώς πέφτουν αφού έχουν γίνει τα πάντα? Ό,τι είχε ζητήσει η πρωτοβάθμια, δεν μας είχε ζητήσει για τα ταβάνια, θα πάρουμε και σε αυτό. Ναι. Η πρωτοβάθμια έχει ζητήσει τα άλλα πράγματα. Για αμαία, για τουαλέτες και τα λοιπά, όλα αυτά. Μπράβο. Που έχει το έγγραφο το οποίο έχουμε παραλάβει για να κάνουμε τις εργασίες. Αυτό το έγγραφο υπάρχει. Η Επιτροπή έχει εγκρίνει το χώρο. Ναι. Ήταν μια. Τώρα δεν έχω τα χαρτιά μαζί μου. Να ναι, σας είναι μια επιτροπή τέλος πάντων. Επιτροπή είναι τα χαρτιά του πρωτοβάθμια, σας είπα. Ναι. Από την πρωτοβάθμια. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα χαρτιά είναι στο Δήμο ή στην τεχνική υπηρεσία. Εκεί μπορεί να απευθυνθείτε και να τα πάρετε. Εδώ ήρθαμε και φτιάξαμε τον υπηαγωγείο αυτό. Ναι. Ύστερα από επιθυμία του συλλόγου, γιατί βρισκόμασταν σε κάποιο άλλο κτίριο το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο για κάποιους λόγους, του οποίους δεν γνωρίζω. Και πήγατε από το ακατάλληλο στο κατάλληλο. Από το ακατάλληλο στο κατάλληλο, στον κατάλληλο χώρο που πέφτουν τα ταβάνια. Στο κατάλληλο, όπως το λέει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Αυτή η Δευτεροβάθμια που υπάρχει. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή το ενέκρινε. Πού υπάγεται αυτό? Δεν μπορώ να πω την υπάγεται, κύριε Αντιδήμαρχε. Πού υπάγεται, λέει ο κύριος Κατερινόπουλος, ρωτάει κάτι το οποίο είναι εύλογο. Πού υπάγεται αυτή η δευτεροβάθμια επιτροπή, για την οποία μας λέτε? Πού υπάγεται? Πρωτοβάθμια. Η δευτεροβάθμια μας. Και η πρωτοβάθμια. Πού υπάγονται οι επιτροπές αυτές? Στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο. Δεν καταλαβαίνω. Στην περιφέρεια. Δηλαδή, μαζευόμαστε τρία άτομα, κάνουμε μια επιτροπή και εντάξει, αποφασίζουμε. Λογοδοτεί κάπου. Στο Υπουργείο Παιδείας, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Συγγνώμη, την Επιτροπή δεν την κάναμε εμείς. Η Επιτροπή έρχεται από την Περιφέρεια. Δεν την κάνω ούτε εγώ ούτε εσείς. Ανοίξει την Περιφέρεια. Την Επιτροπή την έστειλε η Περιφέρεια. Ακούστε με λίγο. Ναι. Ακούστε με λίγο. Την Επιτροπή την έστειλε η Περιφέρεια για να δει το χώρο. Μάλιστα. Το χώρο τον εγκρίνει η Επιτροπή.
και σου βάζει κάποια σημεία τα οποία πρέπει να τα φτιάξει. Αυτό έκανε και ο Δήμος. Εδώ υπάρχει, πρέπει να βρεθεί και ένα εισαγγελέα να ασκήσει ποινικέ διώξει αυτή τη στιγμή στην όποια επιτροπή να σας πω και για το... που παρέλαβε αυτό το κτίριο. Να σα πω λοιπόν και για το άλλο κομμάτι το οποίο έχει γίνει. Παιδάκια έχετε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, παιδάκια έχετε εσεί. Δύο παιδάκια. Θα τα στέλνετε τα παιδιά σα σε αυτό το σχολείο με το ταβάνι ετοιμόροπο? Πολλές φορές. Πάντα. Ορίστε. Δεν είναι ετοιμόροπο το ταβάνι, κάνετε λάθος. Έγινε... Πώς έπεσε? Λοιπόν. Δεν ήταν ετοιμόροπο το ταβάνι. Πώς λοιπόν, έπεσε το ταβάνι, δεν έπεσε το ταβάνι, έπεσε ένα τμήμα. Πέρασε μια νυχτερίδα. Ακούστε με, να μιλήσω. Ήρθα να εγώ, ναι. Α, μιλήστε. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Όχι, λέμε, τι έπεσε. Δεν σας άκουσα. Έπεσε ένα τμήμα, μας λέτε. Τα βλέπουμε, να τα. Ναι, να μην μιλάμε. Να μπορώ να μιλήσω κι εγώ, να ακούω και τι λέτε, γιατί να μπορώ να απαντήσω. Δεν είναι έτσι. Αν μιλάει ένα πάνω στον άλλο, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ακούω. Συγγνώμη, απαντήστε. Δεν σας ακούω και καλά. Προσπαθώ να σας ακούσω. Απαντήστε, απαντήστε. Λοιπόν, έπεσε ένα τμήμα της οροφής. Έχει έρθει η τεχνική υπηρεσία. Έχει ελέγξει από την πρώτη στιγμή το περιστατικό. Περιμένουμε άμεσα να βγει το πόρισμα. Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω είναι εγώ αυτό. Η τεχνική υπηρεσία έχει δει. Έχει πέσει ένα τμήμα της οροφής και περιμένουμε το πόρισμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Εντάξει, δεν έχει, πέσει, στο Βαρνάβα δεν έχει πέσει τμήμα, έπεσε όλη η οροφή, στο γραμματικό έπεσε... Τώρα δεν θέλω να πετάτε τον μπαλάκι στο Βαρνάβα, εγώ είμαι στο γραμματικό, δεν μπορώ να απαντάω για όλη την Ελλάδα εγώ, σας απαντάω τώρα για το γραμματικό. Άρα μας λέτε ότι είμαστε εν αναμονή του πορίσματος, έτσι. Τέλεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει λυθεί το θέμα. Και να τονίσω, γιατί ακούω ότι. Από την περιφέρεια. Να τονίσω ότι δεν έχει πέσει ολόκληρη οροφή όπως ακούγεται. Έχει πέσει ένα τμήμα της οροφής. Έτσι, πάλι δεν, καλά, ναι. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ναι. Αλλά να ακούγεται σωστά στον. Έπεσε στους ανθρώπους τμήμα της οροφής. Ωραία. Σας ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ και τον κύριο Ευαγγέλου. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε τον κύριο Κώστα Μανολόπουλο, ο οποίος είναι φοιτητής, γιατί εκεί πέρα είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο προεκλήθη στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μανολόπουλε. Αγαπητέ Κώστα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε εκεί πέρα στις εστίες? Λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν ότι χθες το βράδυ το ανελκυστήρας που είναι στο κτίριο των ΓΑΜΑ εστιών απλά έπεσε από το θάλαμο. Τελικά... Έπεσε, δηλαδή, δεν καταλάβαμε κόπηκε. Απλά πέφτουν οι οροφές από τα σχολεία, απλά πέφτουν οι ανελκυστήρες από τα πανεπιστήμια, απλά πέφτουν στα νοσοκομεία. Τελικά, τυχαία πέφτουν όλα. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι εμείς σαν κοινωνία αυτό το πράγμα το έχουμε συνηθίσει πλέον και λέμε... Τι έχετε συνηθίσει, να πέφτει το ασανσέρ, έχετε συνηθίσει? Δυστυχώς. Κοιτάξτε να δείτε, συγκεκριμένα για το ασανσέρ, δεν ήταν ποτέ θέμα αν θα γίνει, ήταν θέμα πότε θα γίνει. Τα ασανσέρ δηλαδή χαλάγανε σε εβδομαδιαία βάση. Και μάλιστα οι υπεύθυνοι συντήρησης μας είπαν ότι κάθε δύο εβδομάδες τα ασανσέρ περνάνε κάτι σαν κταίο. Και κάθε δύο εβδομάδες κρίνονται κατάλληλα για χρήση. Φυσικά όλοι οι φοιτητές μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το αντίθετο. Έτσι. Μάλλον άλλοι πρέπει να περάσουν κταίο. Αυτοί που υπογράφουν πρέπει να περάσουν κταίο. Ευτυχώς κόπηκε και η κολόνα στην Ακρόπολη, γιατί τυχαία θα είχε πέσει και αυτή σε κάτι κεφάλι. Μετά την παρέμβασή μας κόπηκε η κολόνα. Ακριβώς. Θα είχε πέσει τυχαία. Συγγνώμη. Ναι. Τα σανσέρ, κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη που γελάω, αλλά πραγματικά τα σανσέρ περνάνε. Τεχνικό έλεγχο. Κταίο είναι. Τι τραβάμε εμείς μόνο για γέλια δεν είναι, γιατί... Δεν είναι για γέλια, πρέπει να περάσουν κάποια μυαλά που υπογράφουν. Για κλάματα είναι κανονικά. Ναι, καταλαβαίνω. Για κλάματα είναι, Κωνσταντίνε μου, για κλάματα είναι. Είναι θέμα τύχης το ότι δεν υπήρχε άτομο μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή θα είχαμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα. Και θα είχε πέμπω εισαγγελέας. Χρησιμοποιούνται συνεχώς, έτσι. Δεν είναι ότι τα χρησιμοποιούμε μια στο τόσο. Τα χρησιμοποιούν οι καθαρίστριες, οι οποίες τώρα δεν θα έχουν ασανσέρ για να μπορούν. Οι καθηγητές τα χρησιμοποιούν. Υπάρχουν άτομα με κινητικά προβλήματα. Να τους δώσουμε μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη, στις φοιτητικές εστίες. Ναι. Να το μετατρέψουν σε Λούνα Πάρκ και να το κάνουν ελεύθερη πτώση. Δηλαδή θα μπαίνει στο ασανσέρ μέσα και θα προσγειώνει ξαφνικά. Κοντά είναι η Κασάνδρα, δεν είναι μακριά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, ποια είναι η ενημέρωση την οποία έχεις?
Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα λειτουργίας των ασανσέρ. Δηλαδή, έχουν γίνει επανειλημμένα προσπάθειες να επικοινωνήσουμε για να λυθούν τα προβλήματα. Το μοτίβο είναι, έχει ως εξής, ότι πηγαίνουμε εμείς στους υπεύθυνους, στη Διεύθυνση των Εστιών. Η Διεύθυνση των Εστιών ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρμόδια για το πρόβλημα, οπότε μας παραπέμπει στην Βρετανία. Συνήθως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Βρετανία. Όταν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Βρετανία, η Βρετανία ισχυρίζεται ότι την οικονομική διαχείριση των εστιών την έχει το INEDVIM. Ποιο? Ποιο είναι αυτό? Το INEDVIM, το Ίδρυμα Διαβίου Μάθησης και Νεότητας, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, το INEDVIM ωστόσο, εδώ και τα τελευταία χρόνια, δεν έχει κάποιο παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, έχει μόνο στην Αθήνα. Προσωπική μου άποψη και εμένα. Μακριά. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αρμόδια αρχή εδώ για να μπορούμε να μιλήσουμε. Και το πρόβλημα απλά μένει στον αέρα. Μάλιστα. Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι θα προωθήσει τα αιτήματά μας στο INEDVIM. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο ή αν γίνεται... Άρα καταλαβαίνω ότι σας πάνε από τον Άννα στον Καϊάφ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Πετάνε δεν το υπάρχει... παλάκι... Η μετακύληση ευθυνών που δεν έχουμε δει πολλάκες και το συναντάμε δυστυχώς σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε και αγγίζουμε δημοσιογραφικά. Και φυσικά η βαριά γραφειοκρατία το εξυπηρετεί έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε... Το όλο σύστημα. Νομίζω ότι το θίξαμε το θέμα, το αναδείξαμε. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν πότε θα λειτουργήσει αυτό το υποκατάστημα, πότε θα έχετε μία απάντηση, πότε κυρίως θα λειτουργήσουν τα ασανσέρ. Τα ασανσέρ πέφτουν μέσα στην. Το πρόβλημα, συγγνώμη κιόλας που διακόπτω, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα ασανσέρ. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δηλαδή, αν κάτσω και σας αναλύσω τα προβλήματα που υπάρχουν τουλάχιστον στις εστίες και μιλάμε για προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής μας, πραγματικά θα τελειώσουμε αύριο. Είναι μια κατάσταση απελπιστική. Και δεν έπεσε ακόμα οροφή. Αντικατοπτρίζει πλήρως το τι μεταχείριση υπάρχει και στην παιδεία και γενικότερα. Με, δεσμεύομαι, προσωπικά, θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μια έρευνα σε ό,τι αφορά την κατάσταση την οποία επικρατεί στις φοιτητικές εστίες και όχι μόνο. Θα κάνουμε μια έρευνα σοβαρή. Θα ψάξουμε να βρούμε και τα υποκαταστήματα και τα παραρτήματα και τα κεντρικά μαγαζιά, να μας δώσουν απαντήσεις όλοι αυτοί οι κύριοι. Εμείς το θίξαμε το θέμα. Ευχαρίστως θα είμαστε στη διάθεσή σου προκειμένου να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία, να μιλήσουμε και με άλλους συμφοιτητές σου, προκειμένου να αναδειχθεί. Γιατί δυστυχώς, αν κάποιοι δεν το δούνε το θέμα σε μια τηλεόραση, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν ευαισθητοποιούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν λειτουργεί δυστυχώς ο μηχανισμός όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και για αυτά τα οποία μας ανέφερες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα, Θανάση, γιατί έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία φτάνει στα δικαστήρια. Ο διάσημος τραγουδιστής, ο γνωστός τραγουδιστής, ο Πλούταρχος, κυρίες και κύριοι, έχει καταθέσει μήνυση, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί αύριο σε βάρος μιας 47χρονης στόκερ. Φαίνεται αυτή η γυναίκα λοιπόν να τον είχε ερωτευτεί πλατωνικά πάντα σφόδρα. Πήγαινε και τον παρενοχλούσε, άφηνε διάφορα ραβασάκια, άφηνε διάφορα προσωπικά της αντικείμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε λίγη ώρα θα έχουμε την δικηγόρο της, την κυρία Βέλτση, την κυρία Πολίνα Βέλτση. Πάψε επιτέλους στο μυαλό μου να γυρίσεις, λες και δεν έχεις τώρα που αλλού να πας. Τον βίο αβίο το είχε κάνει θαυμάστρια στο Γιάννη Πλούταρχο. Η 47χρονη φέρεται να έχει αιμονή με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε προσφεύγοντας στις δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η 47χρονη φέρεται να έχει γίνει η σκιά του γνωστού τραγουδιστή, αφού επί σειρά ετών του έστελνε μηνύματα και ερωτικά ραβασάκια με καραμελίτσες στο σπίτι του στα νότια προάστια. Τα πράγματα για τον Γιάννη Πλούταρχο έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν τα μηνύματα άρχισαν να αυξάνονται. Ενώ σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, η θαυμάστρια δεν δίσταζε να του χτυπάει το κουδούνι και να του αφήνει προσωπικά τις αντικείμενα. Αφήστε την αφήγεια που έχει τρελαθεί, την πόρτα που ανοίγει κλειδωμένη θα την βρει. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Φέρεται να ήταν η φράση που έγραψε η θαυμάστρια σε ένα ραβασάκι της, όπου εντοπίστηκε γενετικό υλικό, κάνοντας γνωστή την ταυτότητά της στις αρχές. Ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος σύμφωνα με το περιβάλλον του δεν έχει δώσει δικαίωμα στη 47χρονη,
προσέφυγε στη δικαιοσύνη σε βάρος της. Το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στη ζωή τους σχολίασε και η σύζυγος του δημοφιλούς καλλιτέχνη Μαρία Παπαδοπούλου. Έφτασε σε απροχώρητο σημείο και γι' αυτό κινήθηκε έτσι δραστικά ο δικηγόρος μας. Τα τελευταία αρκετά χρόνια τον ενοχλούσε. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία. Έχουμε κοντά μας, νομίζω, την κυρία Πολίνα Βέλτση, η οποία εκπροσωπεί την 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται. Θέλουμε πάρα πολύ να της δώσουμε το λόγο, να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι αιτιάσεις της εντολέως της. Καλό μεσημέρι, κυρία Βέλτση. Καλησπέρα σας, κύριε Κουσουλέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί το Πανελλήνιο, υπό την έννοια ότι ο Γιάννης ο Πλούταρχος είναι ένας λαοφιλής καλλιτέχνης, ιδιαίτερα αγαπητός, και αν μη τι άλλο, αυτά τα οποία φέρονται να έχουν συμβεί είναι τελείως παράδοξα και περίεργα. Πείτε μας λοιπόν το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η θέση της εντολέως σας, γιατί από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί επίκειται και μια δίκη για αύριο. Ναι, αύριο το πρωί είναι η δίκη ενώπιον του Μονοπωλού Πλημελωτικού Αθηνών. Κυρία Βέλτση, συγγνώμη. Βεβαίως. Δεν θέλω να σας διακόψω. Θέλω να σας δώσω όλο τον τηλεοπτικό χρόνο να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας. Πιέζομαι πάρα πολύ και πρέπει να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε επανερχόμαστε για να μην σας ρίξω τηλεοπτικά. Θα πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να ακούσουμε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Επιστρέφουμε. Καταγγελία Open τώρα. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στον ιδιοκτήτη και τον χειριστή του Λούνα Πάρκ και για συνέργεια στον μηχανικό. Μία μέρα μετά τη φιλοξενία του αδικοχαμένου πατέρα στο Open τώρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάζω σε ό,τι αφορά και τα ρεπορτάζ τα οποία δείξαμε για Βαρνάβα Γραμματικό και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πέφτουν ασανσέρ, πέφτουν τα βάνια, είναι όπως το ανέκδοτο το λέγαμε. Πάλι καλά που δεν πάθαμε τίποτα, δηλαδή αυτό μας είπε ο αντιδήμαρχος. Πάλι καλά, λέει, ένα μικρό κομμάτι έπεσε. Έπεσε ένα μικρό κομμάτι. Μια και είπε ότι έχει παιδιά πάνω στο σχολείο, τι θα μας έλεγε το ίδιο. Άσε με τώρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Εδώ πέρα μου γράφεται ότι θα πρέπει να είσαι η Λάρα Κρόφτ και να έχεις πιθανότητες επιβίωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με όλες αυτές τις περίεργες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Δεν έχετε άδικο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Hashtag Open τώρα. Διαδραστική εκπομπή, ζωντανή εκπομπή. Θέλουμε λοιπόν να είστε δίπλα μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το θέμα του Πλουτάρχου, του τραγουδιστή. Στην κυρία Πολίνα Βέλτση να δώσουμε το λόγο, γιατί δεν μπορούσα πριν να την φιλοξενήσω από την έννοια ότι έπρεπε να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Βέλτση, θέλω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η εντολέα σας κατηγορείται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έκανε stalking και ότι παρενοχλούσε τον γνωστό καλλιτέχνη, τον λαοφιλή καλλιτέχνη. Και θα ήθελα να ακούσω από εσάς τι είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η ίδια, τι είναι αυτό το οποίο λέει. Να μιλάμε για stalking, θα πρέπει να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι ο δράστης λειτουργεί με σκοπό να προκαλέσει φόβο και τρόμο στο θύμα. Οι εντολές μου δεν είχε αυτό το σκοπό. Εάν το προκάλεσε, το προκάλεσε αφελά της. Οι εντολές μου ήταν πραγματικά ερωτευμένοι μαζί του. Ήθελε, νόμιζε ότι τον κολακεύει, ότι με αυτόν τον τρόπο τον διεκδικεί έναν άντρα με χαμηλό προφίλ, ότι χρειάζεται να τον διεκδικήσει με αυτόν τον τρόπο και να επιμένει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τον επισκέφθηκε κάποιες φορές έξω από το σπίτι του λάθος, με σκοπό να τον δει χωρίς να καταλάβει ότι έχει γίνει αντιληπτή, με σκοπό να τον γοητεύσει, να κατά λάθος να πέσει ο ένας πάνω στον άλλο. Αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται κατηγορούμενο. Πότε ξεκίνησε, δηλαδή εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε ένας πλατωνικός έρωτας, όπως μας τα περιγράφετε. Δηλαδή, να το πω. Ήταν εντελώς πλατωνικός έρωτας, δεν έχει ακουμπήσει ο ένας το χέρι του άλλου. Κατά το κοινό λεγόμενο, είχε τσιμπηθεί η εντολέα σας με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει οικογένεια, μια πανέμορφη οικογένεια, έχει παιδιά, πολυμελής οικογένεια, είναι πολύτεκνος ο άνθρωπος. Πότε ξεκίνησε λοιπόν αυτή η έλξη την οποία άρχισε να νιώθει η εντολέα σας με αποτέλεσμα να οδηγηθεί έξω από το σπίτι του. Ανέκαθεν ήταν θαυμάστριά του, απλώς το 2022 σε μια πολύ περίεργη περίοδο για την ίδια που άλλαξε ριζικά η ζωή της από πολλές απόψεις, σφαλμένα, μια ευγενική συμπεριφορά του τραγουδιστή, θεώρησε ότι είναι ενός είδους φλερ, που δεν ήταν έτσι, δεν θέλω να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο, τώρα έχει και παιδιά και πρέπει να πούμε την αλήθεια. Σφαλμένα θεώρησε
παρεξήγησε κάποιες πολύ απλές κινήσεις του. Δηλαδή το ότι την μιλούσε με το μικρό της όνομα γιατί την είχε ξεχωρίσει, κάποιες πολύ απλές. Πράγματι και θεώρησε ότι αν τον φλερτάρει με τον λάθος από τον τρόπο που επέλεξε, θα τον κερδίσει. Τελικά αποδεικνύεται μια ακόμα φορά ότι ο έρωτας είναι μεγάλος ηγεμόνας. Και ο ηγεμόνας πολλές φορές οδηγεί το μυαλό σε αποκριστάλλωση, έτσι. Ναι. Ευκαιρία για νέα τραγούδια. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Βέλτση, γιατί πραγματικά, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι μια προβληματική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εμείς εδώ δεν δικάζουμε, απλά θέλουμε να σας δώσουμε το λόγο για να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε το πώς ακριβώς σκέφτεται αυτή η γυναίκα, η οποία είναι 47 ετών, είναι ανήπαντρη, εντολέα σας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο γάμο. Ναι. Ωστόσο, η ηλικία, γιατί είναι μια εύλογη απορία και σας ευχαριστώ που το ρωτάτε, ειδικά σε αυτή την ηλικία, είναι πολλές φορές έχουμε δει το παράδειγμα άνθρωποι να θεωρούν ότι όλα συνέβησαν για κάποιο λόγο και τώρα θα φτιάξω τη ζωή μου έτσι σε μια κρίση με τις ηλικίες. Αυτό θεώρησε και αυτή. Δηλαδή, μπορεί να θεωρείται ανώριμη συμπεριφορά αυτή για την ηλικία της. Δεν είναι όμως, γιατί ως γνωστόν ο έρωτας όσο μεγαλώνεις και ειδικότερα αν έχεις βιώσει κάποιες αποτυχίες, γίνεται ξέντρωση, επιθυμία μάλλον να αποκατασταθείς. Ναι. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν σε αυτήν. Και μετά, εκτός από ραβασάκια, άφηνε και κάποια προσωπικά της έτσι, αντικείμενα, τα οποία καλό είναι τώρα να μην τα αναφέρουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και μεσημέρι και δεν έχουμε και λόγο να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά πόσες φορές συνέβη αυτό? Πήγε κάποιες φορές τον Απρίλιο του 2022. Για πέντε μέρες κατηγορείται. Και πράγματι, αυτές τις πέντε μέρες βρισκόταν εκεί πέρα. Δεν καθόταν όλη τη νύχτα. Δεν έγιναν όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται. Έκανε βόλτες στην περιοχή. Φυσικά, φρόντιζε σε μια της έξοδο να περάσει έξω από το σπίτι μια-δυο φορές. Μήπως και τον συναντήσει, μήπως και συναντήσουν τα βλέμματά τους. Γι' αυτό και όταν η αστυνομία την σταμάτησε και το λόγο, είπε: απλώς θέλω να τον δω. Θέλω να μου δώσει λίγη σημασία αυτός ο άνθρωπος. Και φυσικά μετά δεν τον ξαναενόχλησε. Ναι, μαρτύριο τελικά. Ποιο είναι το μαρτύριο? Το μαρτύριο για τον Πλούταρχο. Να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι. Κοιτάξτε, ταλαιπωρήθηκε και ο κύριος. Μα τώρα, για όνομα του Θεού, δηλαδή. Το θύμα της υπόθεσης, Θανάση, τώρα εσύ κάνεις καβαλέ, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί το θύμα της υπόθεσης δεν είναι. Δεν κάνω καβαλέ. Εγώ είπα ότι όταν εγεμονεύει ο έρωτας. Δεν είναι η εντολέας τώρα της κυρίας Βέλτη, 47χρονη, η οποία τσιμπήθηκε με τον Πλούταρχο και ερωτεύτηκε και πήγε. Για σκέψου να συνέβαινε έξω από το σπίτι σου σαν αυτό. Καταρχάς η Ράνια θα σε είχε κάνει μαύρο στο ξύλο. Θα είχα φάει τη Γάνια. Τι τη Γάνια και παντόφλα θα έχεις φάει και εγώ το ίδιο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εδώ πέρα διακυβεύεται και η οικογενειακή ειρήνη η οποία υπάρχει σε ένα σπίτι. Δεν νομίζω ότι κινδύνευσε η οικογενειακή του ειρήνη. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και δεν θεωρώ ότι μπήκαν οι υπόνοιες, να το πω έτσι. Μην μπαίνουμε σε αυτά τα μονοπάτια. Μπήκαν οι υπόνοιες για κάτι παραπάνω με την εντολέα μου. Απλώς θεωρώ ίσως ότι τρομάξανε, σου λέει, από την παρουσία της εκεί κάποιες συνεχόμενες ημέρες. Και ίσως. Οποιοδήποτε, κυρία Βέλτση, συγγνώμη. Οποιοδήποτε αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι οποιοδήποτε θα τρόμαζε. Και εγώ θα τρόμαζα και εσείς θα τρομάζετε. Αν είχατε έναν άνδρα να έρχεται και να σας αφήνει διάφορα αντικείμενα, να σας αφήνει ερωτικές επιστολές κτλ. Είναι μια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Θέλω να πω ότι εντάξει. Ναι. Η ιδέα ότι μπορεί σε κάποιον να έχει βγει μια αιμονή είναι τρομακτική από μόνη της. Το αντιλαμβάνομαι. Απλώς σημασία έχει να δικαστεί ο κάθε άνθρωπος για τις πραγματικές του προθέσεις. Γιατί ακριβώς κατηγορείται λοιπόν η 47χρονη, για πείτε μας. Για παραφύγει στο θύμα χωρίς κρίση βίας με τη συνεχόμενη επίσκεψη στην υγεία του. Και για το αδίκημα του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα, τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά με έχετε πιάσει, το έχω πει τόσες φορές που. Εντάξει. Είναι τρία αδικήματα πλημεληματικής μορφής, έτσι πρέπει να πούμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Τώρα, το δικαστήριο είναι να γίνει αύριο. Υπάρχει περίπτωση. Προσβολή γενετής αξιοπρέπειας, να συγχωρείτε πραγματικά κόσμο. Ναι, δεν πειράζει. Υπάρχει ενδεχόμενο συμβιβασμού αύριο ή θα πάτε να δικάσετε κανονικά? Εμείς έχουμε ζητήσει συγγνώμη επανειλημμένως. Θα το ζητήσουμε και δημόσια αύριο και στο κρατήριο. Θέλει πάρα πολύ να δικαστεί η εντολέα μου. Δεν θέλει με τίποτα να αναβληθεί η δίκη. Είναι κάτι που τη βασανίζει μέσα της. Έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, της δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Τώρα, εάν θα γίνει δεκτή η δήλωσή μας αυτή, δεν είμαι εγώ η αρμόδια να το κρίνω. Έχετε έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο, γιατί πρέπει να πούμε ότι ψάχνουμε και τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος είναι πληρεξούσιος δικηγόρος του κύριου Πλούταρχου, όπως έχω πληροφορηθεί. Δεν έχουμε καταφέρει να τον εντοπίσουμε ακόμα, προκειμένου να έχουμε και την πλευρά του καλλιτέχνη. Βέβαια, είδαμε, προχώρησε και η σύζυγός του σε μια γραπτή δήλωση. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που κατατέθηκαν οι μηνύσεις και κατηγορήθηκε η 47χρονη, έχει σταματήσει να τον παρενοχλεί τον κύριο Πλούταρχο?
Ναι, ναι, δεν τολμάει το όνομά του να αναφέρει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ προσεκτική. Γι' αυτό και σε όποιον την. Γιατί τη πάει το τηλέφωνο για να κάνει δηλώσεις, φοβάται να μιλήσει, γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα. Θέλει να πάει αύριο, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από όλους. Έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Έχει αντιληφθεί τη συνέπεια των πράξεών της. Θέλει όμως να ξεκαθαρίσει ότι ήταν ερωτευμένη. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Είναι μια γυναίκα, άμα τη δείτε, μικροκαμωμένη, λεπτή. Με τη σιγάνη φωνή της, ήταν πάντοτε ένα ηθικό άτομο. Προσέχει την οικογένειά της, την μητέρα της. Δηλαδή είναι μια ήσυχη γυναίκα που πραγματικά ίσως παρασύρθηκε παράφορα και έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Το θέμα είναι ότι παραδέχεται το λάθος της. Είπατε ότι αύριο αναμένεται να ζητήσει συγγνώμη. Να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς θα συμβεί στη δικαστική αίθουσα. Αν θα γίνει δεκτή αυτή η συγγνώμη, αν θα έχουμε εκδίκαση της υπόθεσης. Θα ανανεώσουμε προφανώς το ραντεβού μας για αύριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, Θάνο Σωτήρης κοντά μας. Καλησπέρα, Θάνο μου. Ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες ημέρες γιατί είχες κάποια προβλήματα υγείας όπως και όλοι μας. Ένας ιός μας έχει θερήσει, μας έχει ρίξει όλους κάτω. Αλλά θα νικήσουμε. Ναι. Κάτσε λίγο μακριά. Ιό, άκουσα για ιό. Όχι, όχι. Εσύ δεν κολλάς με τίποτα. Ιός και κόρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί θα πάμε στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα. Γιατί εκεί πέρα, ξέρετε, πριν από κάποιο διάστημα, ένας άνθρωπος. Ο Μανιουδάκης βρέθηκε νεκρός. Κοκώστας Μανιουδάκης βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια που είχε πέσει έναν έλεγχο αστυνομικών. Η υπόθεση αυτή λοιπόν έχει περάσει από χίλια κύματα. Γιατί αρχικώς λέγανε ότι ήταν παθολογικά τα αίτια του θανάτου. Στη συνέχεια βέβαια είπαν κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες δείχνουν ότι έφερε τελικά κακώσεις και τραύματα στο πρόσωπό του. Είναι μια ιδιαίτερα δυσόδης υπόθεση και πρέπει να πούμε ότι για αυτή την ιστορία διώκονται, έχουν διωχθεί 4 συνολικά αστυνομικοί. Τα παράδοξα βέβαια τα οποία έχουν συμβεί είναι πάρα πολλά. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα συνδεθούμε με την Κρήτη, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Πριν όμως ασχοληθούμε, πάμε να δούμε, έχουμε βίντεο να δούμε, ένα χρονικό της υπόθεσης. Πάμε να δούμε ένα χρονικό της υπόθεσης, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί και θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο. Πρώτη Σεπτεμβρίου του 2023, ο 58χρονος Κώστας Μανιουδάκης αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην περιοχή Βρύσης Χανίων. Τότε οι αρχές έκαναν λόγο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Όμως τα πολυάριθμα τραύματα στο κεφάλι και το σώμα του Κωστή που αντίκρισαν τόσο οι συγγενείς και το ιατρικό προσωπικό, όσο και τα άτομα που βρέθηκαν στην κηδεία του και η εικόνα του σημείου του συμβάντος με τις λίμνες αίματος και τα σπασμένα γυαλιά του 58χρονου ανατρέπουν την εκδοχή της αστυνομίας. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, ο δημόσιος ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης καταθέτει πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο καταγράφει ως αιτία θανάτου παθολογικά αίτια απουσία κακώσεων. Ωστόσο, 4 μήνες μετά, ο ίδιος ιατροδικαστής στις 9 Ιανουαρίου 2024 καταθέτει την αναλυτική πραγματογνωμοσύνη. Στο πόρισμα καταγράφεται μεθοδικά πλήθος τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων στο κεφάλι του Κώστα Μανιουδάκη. Οι λοιπές αναφερόμενες κακώσεις δίνανται όπως έχουν προκληθεί διαθλώντος οργάνου. Ειδικότερα δε σε αυτό συμβάλλει το γεγονός της αναφερόμενης βλάβης του ριζορινίου και ως εκ τούτου απορρίπτεται το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες κακώσεις να είναι αποπτώση εξιδίου ύψους και πρόσκρουση επί ανένδοτης επιφάνειας. Στην αντίθετη περίπτωση, οι κακώσεις θα αφορούσαν στα προεξέχοντα ανατομικά σημεία της κεφαλής. Μετά από εμβελεχή έρευνα από την πλευρά της οικογένειας, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χανίων άσκησε ποινική δίωξη σε 4 εμπλεκόμενους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σούδας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι 4 αστυνομικοί φέρεται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου. Όπως καταγγέλει η οικογένεια του 58χρονου, καμία πειθαρχική τιμωρία δεν έχει επιβληθεί στους 4 διωκόμενους αστυνομικούς, ενώ ζητούν να εκδιωχθούν άμεσα από το αστυνομικό τμήμα και να λογοδοτήσουν σε ποινικό δικαστήριο για τις πράξεις τους. Αν η Ελλάς ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για την νομιμότητα, όπως λέει, με τα άρθρα και τους νόμους που επικαλείται, θα είχε φροντίσει να ολοκληρώσει την πειθαρχική έρευνα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ΕΔΕ εξετάστηκαν όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν στην ποινική προδικασία,
και προσκομίστηκαν όλα τα κρίσιμα έγγραφα, ιατροδικαστικά και άλλα. Αυτό που μένει από την απάντηση της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της Ελλάς δεν κρίνουν ως ικανό λόγο για τη θέση αστυνομικού σε διαθεσιμότητα την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πειθαρχικής δίωξης, υποθέτω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ προβληματικά όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Και ανοίγουμε λοιπόν αυτό το θέμα, γιατί μιλάμε για έναν άνδρα που σταμάτησε σε ένα αστυνομικό έλεγχο. Βρέθηκε νεκρός. Από την έρευνα τη δική μας και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι αρχικά κάποιοι προσπάθησαν να κουκουλώσουν το τι ακριβώς συμβαίνει και να δώσουν, να παραπλανήσουν και τη δικαιοσύνη. Προσπάθησαν να αποδώσουν τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη σε παθολογικά αίτια. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθαν στην επιφάνεια άλλα στοιχεία χάρη στην επιμονή της οικογένειας. Αλλά το χειρότερο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούνται μεν, αλλά απ' την άλλη δεν έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σοβαρή είναι αυτή η κατάσταση και πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση. Πάμε κατευθείαν στην Κρήτη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πέτρο Μανιουδάκη, ο οποίος είναι αδελφός του Κώστα, αδελφός του θύματος. Καλησπέρα σας, κύριε Μανιουδάκη. Μας ακούτε? Ναι. Ωραία, σας ακούμε και εμείς μια χαρά. Καλησπέρα. Και θέλω έτσι να δώσω πρώτα σε εσάς το λόγο, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς βιώνετε. Γιατί εδώ πέρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία μάχη την οποία δίνει ο Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ. Υπό την έννοια ότι τα έχετε βάλει με το ίδιο το σύστημα, τα έχετε βάλει με την ελληνική αστυνομία, τα έχετε βάλει με συγκεκριμένους αστυνομικούς, οι οποίοι δυστυχώς απολαμβάνουν από ό,τι φαίνεται και όπως καταγγέλλετε εσείς, κάποιου είδους ασυλία. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι ο αδερφός μου φεύγοντας έχει αφήσει ένα παιδάκι 5 χρονών, άλλο ένα παιδάκι 12 χρονών και ο μεγάλος Αναστάσης 25-26. Και άλλη μια διευκρίνηση σχετικά με το βίντεο που είδαμε. Το πρώτο πόρισμα του ιατροδικαστή δικαιολογήθηκε ότι το έβγαλε πρόχειρα για να μπορεί να γίνει κηδεία και εν συνεχεία θα ασχολιόταν αναλυτικότερα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Το πρώτο πόρισμα του ιατροδικαστή, η πρώτη έκθεση του ιατροδικαστή, έλεγε ότι δεν είχε γίνει κάτι, δεν υπήρχε κάτι μεμπτό. Ότι ο θάνατος του αδερφού σας οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Έτσι δικαιολογήθηκε το πόρισμα αυτό, ότι έγινε μόνο και μόνο για να γίνει ταφή. Μετά έγινε εκταφή. Όχι, δεν έγινε ποτέ η ταφή τότε. Το καθυστερήσαμε μέχρι που έγινε η τελική ιατροδικαστική έρευνα και βγήκε το πόρισμα όπως ήταν. Ο ίδιος ιατροδικαστής. Μισό λεπτό. Ο ιατροδικαστής έχει όνομα και επώνυμο. Μισό λεπτό να τα λέμε τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Είναι ο κύριος Σταμάτης Μπελιβάνης, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023 καταγράφει ως αιτία θανάτου και λέει ότι πέθανε ο αδερφός σας από παθολογικά αίτια, απουσία κακώσεων. Δεν είδε κακώσεις λοιπόν ο κύριος Μπελιβάνης αρχικά? Ναι, σας είπα, δικαιολογείται ότι το έκανε, δεν ήταν επίσημο πόρισμα, απλά μόνο για να γίνει ταφή. Είχαμε αυτή την απάντηση. Ήταν πρωτοφανές καταρχήν εδώ. Όχι, έχουμε δει και άλλα χειρότερα με Έλληνες ιατροδικαστές. Να σου θυμίσω την υπόθεση της Πάτρας. Υπάρχει χαρτί υπογεγραμμένο ότι δεν είδε κακώσεις? Ναι. Ο άλλος στη Χαλκίδα δεν είχε δει τις μαχαιριές στην πλάτη. Είναι μια ιατροδικαστική έκθεση λοιπόν. Ναι. Και μετά ο ίδιος υπογράφει άλλα μετά από 4 μήνες. Ακριβώς. Και καλά, αφού δεν είδε την πρώτη φορά κακώσεις, πού τις είδε μετά? Γι' αυτό ρώτησα αν έγινε εκταφή και ξαναέκανε την εξέταση. Δεν έγινε εκταφή. Όχι, δεν είχε γίνει καν ταφή. Δεν είχε γίνει ταφή. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο αδερφός σας, λοιπόν, την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 βρίσκεται νεκρός. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς το ζείτε εσείς όλο αυτό? Και πώς φτάνετε στο σημείο να συλλέξετε στοιχεία και να κατηγορηθούν οι 4 αστυνομικοί? Όταν πήγα να παραλάβω τη σωρό του αδερφού μου, με συνάντησε ο διοικητής των ΤΑΕ Σούδας και μου είπε, συλληπιτήρια, καταρχήν σε ένα τυπικό έλεγχο που έγινε έπαθε ανακοπή. Του βρήκαμε 2 με 3 γραμμάρια χασίες και έπαθε ανακοπή. Έτσι ακριβώς.
Στη συνέχεια, εγώ κατέρευσα και με πήγαν στο νοσοκομείο Χανίων. Την άλλη μέρα, λοιπόν, ενώ η οικογένειά μου είχε κανονίσει να γίνει κανονικά η ταφή του, διάβαζα στο Facebook κάποιοι περίοικοι της περιοχής που έλεγαν ότι χτυπήθηκε κάποιος εκεί. Άλλος έλεγε ότι τον είδαμε που ήταν στην αυλή μου μπροστά και τον χτυπούσαν οι αστυνομικοί και, και διάφορα τέτοια. Που σίγουρα προβληματιστήκαμε μετά από αυτό. Οπότε ανακοίνωσα στην οικογένειά μου ότι δεν θα ήθελα να γίνει ταφή πριν γίνει μια αναλυτική ιατροδικαστική εξέταση. Νεκροψία, νεκροδομή. Ναι. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό να την πάρουμε αυτό το πόρισμα. Μήνες. Κάποια στιγμή βγήκε και έλεγε ότι έχει χτυπηθεί από θολώνο όργανο. Που σημαίνει είτε με κλόμπ είτε με μπότες ή κάτι τέτοια. Βρήκαμε πάρα πολλά στοιχεία επάνω του. Τον είχαν ξαπλώσει κάτω οι αστυνομικοί μπρούμουτα και τον χτυπούσαν. Γιατί φάνηκε το πατελόνι του και το πουκάμισο ήταν γεμάτο λάσπες στο χωράφι που είχε πάει, που τον είχαν πάει. Βλέπουμε λοιπόν σε κάμερες την ώρα που τον σταματάνε, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και συνοδεία δύο αστυνομικών του, δεν ξέρω αν μπορώ να πω και ονόματα. Καλύτερα να μην τα πείτε, γιατί θα μπλέξουμε τα προσωπικά ωραία δεδομένα και θα έχουμε άλλα. Ωραία, κάνα πρόβλημα. Τον πάνε σε ένα χωράφι 100 μέτρα απόσταση και μετά από 3-4 λεπτά γυρίζει ο αδερφός μου μαζί με τους αστυνομικούς, αλλά ήταν ανήμπορος να περπατήσει και τον ετραβούσανε. Αυτό φαίνεται καθαρά στις κάμερες. Που σημαίνει ότι τον είχαν χτυπήσει και ότι πιθανόν να είχε πεθάνει κιόλας εκεί. Γιατί όταν τον πήγαν στο σημείο που ήταν το περιπολικό, με το που τον αφήσανε έπεσε κάτω. Οι αστυνομικοί δικαιολογούν τα χτυπήματα όλα αυτά και πάνω στο κεφάλι και μπρος στο κεφάλι και πίσω στο κεφάλι, στα χέρια, στην πλάτη, ότι γίνανε με το πέσιμο. Κάτι που είναι σαφώς. Άρα δηλαδή ότι ο αδερφός σας έχασε τις αισθήσεις του, έπεσε κάτω και προκλήθηκαν όλα αυτά τα χτυπήματα. Έτσι. Αυτό λένε οι αστυνομικοί. Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα, η περιοχή αυτή είναι κατοικημένη εκεί που έγινε το περιστατικό. Ναι. Είναι στην περιοχή Βρύσας από Κορών. Το σημείο που τον πήγαν από τις κάμερες είναι κατοικημένο ή είναι περιοχή Ελώδης και λοιπά, δασάκι? Κοιτάξτε, έχει αραιά σπίτια και ανάμεσα σε δύο σπίτια είναι ένα χωράφι όπου τον πήγαν εκεί. Ήταν εγκατελειμμένο ένα βανάκι και πίσω από αυτό το βανάκι τον χτυπήσαν. Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε κάμερες? Έχετε οπτικό υλικό εσείς? Το χτύπημα όχι. Τα χτυπήματα όχι. Μόνο στο δρόμο. Οι κάμερες ήταν στο δρόμο απάνω όπου φαινόταν όταν πήγε και όταν γύριζε ο αδερφός μου. Έχουμε άλλο ένα στοιχείο περίεργο. Το γεγονός αυτό έγινε γύρω σε 7-7.30 ώρα. Ναι. Μετά από το απόγευμα, Σεπτέμβριο. Μετά από 1-2 ώρες οι κάτοικοι εκεί της περιοχής είδανε δύο αστυνομικούς να μπαίνουν στο χωράφι με φακούς και κάτι να ψάχνουν, κάτι να κάνουν. Την επόμενη μέρα το πρωί το είδανε όλο καθαρό το σημείο αυτό. Ο ιδιοκτήτης πήγε και το είδε καθαρό. Δηλαδή σαν κάτι να θέλανε να κρύψουν, να σβήσουν. Εν τέλει πάντως, αγαπητέ κύριε Μανιουδάκη, με τα στοιχεία τα οποία συλλέγετε εσείς, ασκείτε δίωξη στους αστυνομικούς. Παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί, έτσι. Κατηγορούνται μάλλον. Για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση τώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Έχει φύγει από τον εισαγγελία και είναι... από μέρα σε μέρα στον ανακριτή. Α, έχει φύγει από την εισαγγελία και πηγαίνει στον ανακριτή. Έχουν ασκηθεί διώξεις, να το κρατήσουμε αυτό. Βάλτε μία ανωτελεία να βάλουμε στην παρέα μας και τη δικηγόρο σας, την κυρία Παπαδάκη, την οποία έχουμε κοντά μας. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου, Κώστα Μανιουδάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδάκη. Καλησπέρα σας. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να επισημάνω κάποιες παραλήψεις, σοβαρές παραλήψεις της αστυνομίας. Καταρχήν, ο χώρος όπου έλαβε χώρα
το συμβάν που εξετάζεται δεν αντιμετωπίστηκε ως τόπος εγκλήματος, δεδομένου ότι η άμεση ανακοίνωση ήταν ότι ο θάνατος προκλήθηκε από φυσικά αίτια. Δεν συντάχθηκε σχεδιάγραμμα και δεν έγινε έκθεση αυτοψίας, μολονότι στο σημείο όπου πέθανε ο Μανιουδάκης υπήρχαν λίμνες αίματος και βρέθηκαν και σπασμένα τα γυαλιά οράσεως που φορούσε, τα οποία συνέλεξε η οικογένεια αρκετές ώρες μετά. Αυτή ήταν μια πολύ σοβαρή παράληψη. Επίσης, μολονότι κινήσαμε εγκαίρως τις διαδικασίες για να λάβουμε το βιντεοληπτικό υλικό από σημείο ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, αυτό, μισό λεπτό, από το σημείο. Κυρία Παπαδάκη, αυτό που βλέπουμε είναι ντοκουμέντο, είναι τα σπασμένα γυαλιά του άτυχου Κώστα Μανιουδάκη. Είναι τα γυαλιά του μπλε χρώματος, τα οποία φορούσε. Ξαναδείξτε τα, σας παρακαλώ, τα γυαλιά. Είναι σπασμένα τα γυαλιά αυτού του ανθρώπου. Φορούσε γυαλιά εκείνο το απόγευμα, γιατί είχε πρόβλημα με την όρασή του. Να δούμε, παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν αυτά τα γυαλιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τα γυαλιά είναι σπασμένα, είναι διαλυμένα τα γυαλιά. Είναι διαλυμένα τα γυαλιά. Λείπει και ο φακός, μάλιστα. Εκτός του γεγονότος ότι έχουν σπάσει και στο πλαϊνό μέρος. Και εσείς μας λέτε, λοιπόν, ότι βρέθηκε σε λίμνη αίματος, με σπασμένα γυαλιά, ακριβώς, με χτυπήματα, με μόλοπες, και δεν πήγαν να κάνουν καν αυτοψία. Και ατύχημα ο να θάνατος, ήταν. Και ευνίδιος θάνατος στο σημείο να ήταν, έπρεπε να διαφυλαχθεί ο χώρος αυτός. Πόσο μάλλον, ακριβώς, όταν υπάρχουν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια. Τόπος είναι ιερός και πρέπει να διαφυλάσσεται σε αυτές τις περιπτώσεις για τη συλλογή των όποιων στοιχείων. Αλλά με προβληματίζει και το άλλο εμένα. Γιατί η πρώτη έκθεση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι είναι όλα εντάξει και η δεύτερη κακώς. Τι έγινε? Δεν μιλάμε για πρώτη και δεύτερη έκθεση που αντιφάσκουν μεταξύ τους. Μιλάμε για το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, όπου μονολεκτικά αποδόθηκε ο θάνατος σε φυσικά αίτια, και στη συνέχεια μιλάμε για την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναλύει τις συνθήκες θανάτου. Έχουν συνταχθεί και τα δύο από τον ίδιο ιατροδικαστή. Θα αξιολογηθούν από τα ελληνικά δικαστήρια. Εμείς στην παρούσα φάση δεν θέλουμε να κάνουμε δίκη. Θέλουμε να επισημάνουμε. Ούτε εμείς κάνουμε δίκη. Και εμείς παρουσιάζουμε το ρεπορτάζ και την έρευνα. Ακριβώς. Ναι. Και η είδηση την τρέχουσα περίοδο είναι ότι μολονότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά 4 αστυνομικών, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, αρνείται να τους θέσει σε διαθεσιμότητα, όπως θεωρούμε ότι αυτεπάγγελτα όφιλε, και παρά το σχετικό αίτημα της οικογένειας. Κύριε Μανιουδάκη, τι είναι αυτό το οποίο δείχνετε στην κάμερα? Είναι ένα από τα χτυπήματα, ναι, που είχε ο αδερφός μου, που ισχυριστήκαν οι αστυνομικοί. Για δείξτε το λίγο, για δείξτε. Α, ό, είναι πολύ, όχι, είναι, δεν τα βλέπω. Είναι σκληρή η εικόνα αυτή. Αυτό είναι το χτύπημα το οποίο προκλήθηκε από το πέσιμο. Ναι. Κατά τους αστυνομικούς. Πολύ σκληρό. Και πολλά άλλα. Για να ολοκληρώσω, λοιπόν, το Υπουργείο απάντησε ότι η διαθεσιμότητα είναι δυνητική και αυτό δεν ικανοποιεί την οικογένεια. Κατά τη γνώμη μου, δεν ικανοποιεί ούτε το μέσο πολίτη, διότι το γενικό πλαίσιο είναι ότι εφόσον υπάρχει ποινική δίωξη για πλημέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάξης άνω των 3 μηνών ή για κακούργημα. Καλά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι δυνητική Θάνο και Θανάση? Ναι, με βάση τον μπορεί να είναι ανάγκη. Μισό λεπτό, γιατί θα ξεχάσουμε αυτά τα οποία ξέραμε. Πέτρο, άκου, κατηγορούνται για κακουργήματα και είναι δυνητική. Κατά πάγια τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτομάτως τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να τελεσυνδικήσει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει κάτι λόγος. Το οποίο δεν έγινε. Υπάρχει και λόγος. Και κακώς δεν έγινε. Για όποιος μην... λόγος, συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, για να συγγνώμη. Μην μπορεί να παρέμβει ο αστυνομικός στην έρευνα που γίνεται σε βάρος του. Αυτό είναι όταν όμως εδώ έχουμε δει για περιπτώσεις γελίες κάποιες φορές να τίθεται σε διαθεσιμότητα αστυνομική, μην πάμε μακριά, να πάμε στον οδικό φρουρό που φιλοξενήσαμε σε ανοιχτές υποθέσεις. Και σε μια περίπτωση τέτοια που υπάρχουν τουλάχιστον αποχρώσεις ενδείξεις, αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα, το λιγότερο που μπορώ να πω εγώ είναι φάουλ, εκτός και αν είναι και Χανιά εκεί και μένω εκεί.
Θάνο. Ακριβώς αυτό θέλουμε να επισημάνουμε και εμείς. Μιλάμε για το βαρύτερο κακούργημα, την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θεωρητικά είναι δυνητική η διαθεσιμότητα, αλλά θεωρούσαμε ότι η πολιτεία θα έκανε διαφορετική αξιολόγηση δεδομένη τη βαρύτητα τη κατηγορία. Μα είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, σε ποια ευνομούμενη χώρα συμβαίνουν αυτά τώρα, γιατί θα βγάλω τα ρούχα μου. Συγγνώμη. Συζητάμε. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώοι ή ένοχοι, αν έχουν συμβεί τα πράγματα έτσι. Υπάρχουν αυτό στοιχεία. Θα κρίνει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αποχρώσει. Όχι, όμω έπρεπε να λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, οι τέσσερι οι ένστολοι, παραμένουν στη θέση του σήμερα. Αυτό το οποίο λέει ο Θάνος Σωτήρης. Παραμένουν στην υπηρεσία. Έχουν τη δυνατότητα να αλλοιώσουν στοιχεία, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια αυτή, και μια απόπειρα του κουλώματος υπόθεσης. Η λογική της διαθεσιμότητας στον αστυνομικό είναι να φύγει από την υπηρεσία, ώστε να μην μπορεί να παρέμβει. Και όπως είπε πριν και ο Θανάσης και έχει δίκιο, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα αστυνομική για γελίους λόγους. Τίθονται σε διαθεσιμότητα αστυνομική για απόδραση κρατουμένου, παράδειγμα, ενώ ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα, εάν σε 24 ώρες το συλλάβουν, να έχουν ακαταδίωκτο. Και εδώ είναι απαράδεκτο. Εσύ που μιλάς με το Υπουργείο, λοιπόν, να επικοινωνήσουμε, να στείλουμε ένα αντίγραφο της σημερινής εκπομπής, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Να δούμε λοιπόν αν σε αυτή τη χώρα επιτέλους θα λειτουργήσουν τα πειθαρχικά όργανα. Θα λες κάτι για να ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι. Κακώς βέβαια δεν τέθηκα σε διαθεσιμότητα. Δεν θέλω να συνδυάσω αυτή την περιοχή με αυτή την απόφαση. Αλλά ο μέσος πολίτης βγάζει τα συμπερασματά του και μένω εκεί. Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επικριθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανοχή της στην αστυνομική βία. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κυρία Παπαδάκη. Εμείς θα επιστρέψουμε σε αυτή την ιστορία του Κωστή Μανιουδάκη. Δεν την ξεχνάμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα περιμένουμε τις παρεμβάσεις και τις πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουν σε αυτή τη χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Και τον κύριο Μανιουδάκη. Και θα επιδρώσω κάτι. Να επιδρώσω κάτι. Παρακαλώ. Στην αρχική έρευνα της αστυνομίας μετήχε ένας από τους τέσσερις δράστες. Πώς? Αυτό. Στην έρευνα συμμετείχε ένας από τους τέσσερις δράστες. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Τα κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Έγινε και εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να το αλαφρύνουμε λίγο το θέμα, γιατί έχουμε πει πολλά και Θανάση Κατερινόπουλε και Θάνο Σωτήρη ότι η ζωή προχωράει. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Απόστολο Λύτρα, ο οποίος απαθανατίστηκε με τη νέα σύντροφό του. Έχει εξέλθει των φυλακών Κορυδαλλού Απόστολος Λύτρας. Διαβιεί πλέον ελεύθερος. Προσπαθεί και εκείνος να σταθεί στα πόδια του εξαιτίας του γεγονότος ότι κατηγορείται για το βίαιο ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης σύζυγου της Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Τον είδαμε σε μια παρέα, παρακαλώ να δείξουμε τις φωτογραφίες που έχουμε. Αυτή είναι η νέα σύντροφος του κύριου Λύτρα. Εξαιρετική κυρία. Η ζωή προχωράει. Ναι, δεν είναι τώρα αν μ' αρέσει εμένα ή δεν μ' αρέσει, μην με βάζετε αυτό. Εδώ πέρα είναι δημόσια φωτογραφία, λοιπόν, που είναι αγκαλιασμένη και απαθανατίζονται. Είναι κάτι το οποίο δεν το κρύβουν εκεί οι δύο. Άλλωστε, όπως είπαμε, η ζωή προχωράει και θέλω να σας πω, γιατί έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ ό,τι αφορά τη γνωριμία και πώς συντελέστηκε αυτή η γνωριμία μεταξύ του κύριου Λύτρα, του ποινικολόγου και της κυρίας την οποία βλέπετε. Η κυρία λοιπόν αυτή είχε πάει σε παρελθόντα χρόνο, πριν από αρκετά χρόνια, στο γραφείο του κύριου Λύτρα, προκειμένου να βγάλει διαζύγιο. Φέρεται να αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στο γάμο της. Ούσα παντρεμένη, ήταν παντρεμένη η γυναίκα αυτή. Την ανέλαβε το γραφείο του κύριου Λύτρα. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Στη συνέχεια, βέβαια, εγώ πληροφορήθηκα ότι αυτό το διαζύγιο δεν εκδόθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι το ζευγάρι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πολλές φορές μπορεί, ρε παιδί, να φτάσει να τα ξαναβρει σε έναν δικηγόρο, αλλά να τα ξαναβρουν. Γι' αυτό είναι και το ευθέω. Αυτό είναι η δεύτερη ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους. Στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, πληροφορήθηκα ότι η κυρία αυτή επανήλθε, ούσα πελάτησα του γραφείου του κύριου Λύτρα, για ένα άλλο θέμα, το οποίο είχε να κάνει με ένα ιατρικό λάθος. Φέρεται λοιπόν να είχε υποβληθεί σε μια αισθητική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν κάποιες κακοτεχνίες. Κάτι έγινε. Την ανέλαβε πραγματικά ο κύριος Λύτρας. Όταν πήγανε τη δεύτερη φορά, ήτανε μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο χώρισε στη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια κοινωνική σχέση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινωνική σχέση. Πολλές φορές, καλός ή κακός, οι δικηγόροι, καλός μάλλον, εμπλέκονται σε κοινωνικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο πάνω απ' όλα με τους πελάτες. Χώρισε η κυρία λοιπόν με τον σύζυγό της και από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, τον τελευταίο μήνα έχει έρθει πάρα πολύ κοντά με τον Απόστολο Λύτρα. Και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος υπό την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Λύτρας έχει αλλάξει
σελίδα στην ζωή του. Την ίδια στιγμή, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εκκρεμεί, αναμένεται να δικαστεί για το πλημέλημα των σωματικών βλαβών τις οποίες προκάλεσε η Σοφία Πολυζωγοπούλου. Και να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Λύτρας από τότε που εξήλθε από την φυλακή έχει επικοινωνήσει 2 ή 3 φορές με την 9χρονη κόρη την οποία έχει με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει, γιατί αυτό το οποίο προτάσετε αυτή τη στιγμή είναι το συμφέρον του παιδιού. Είναι 9χρονο το κοριτσάκι. Έχει αντιληφθεί αυτό το κοριτσάκι το τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτά τα οποία έχει βιώσει η μητέρα της. Αλλά και η ποινική εμπλοκή στην οποία πρωταγωνιστεί ο πατέρας της. Και φυσικά να σας πω ότι η κυρία Πολυζωγοπούλου έχει φύγει από την νομική εταιρεία, στην οποία ήταν μαζί με τον κύριο Λύτρα. Πλέον λειτουργεί αυτόνομα, ασκεί δικηγορία, έχει επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της, έχει πάρει και ένα μεγάλο μέρος της πελατείας, την οποία αυτή είχε, και προσπαθεί και εκείνη να σταθεί επαγγελματικά, αλλά και ανθρώπινα και προσωπικά, στα πόδια της, προτάσσοντας πάντα το συμφέρον της κόρης της και κυρίως προσπαθώντας και εκείνη να επουλώσει τα τραύματα τα οποία της έχουν προκληθεί και στο σώμα και στο πρόσωπο, αλλά κυρίως στην ψυχή. Άρα το θετικό ποιο είναι, ότι η ζωή συνεχίζεται, Θανάση. Καλή τύχη και στους δύο. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Λούνα Πάρκ. Χθες είδατε πολύ συγκεκριμένες αποκαλύψεις ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Καμπαϊλή, τον οποίο θα έχουμε και σήμερα κοντά μας, αλλά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έχουν ασκηθεί διώξεις, άσκησε η εισαγγελία διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του ιδιοκτήτη, του χειριστή, και κατηγορείται για το αδίκημα της συνέργειας και ο μηχανικός τον δικηγόρο, το οποίο φιλοξενήσαμε χθες. Έχουμε την δυνατότητα να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο. Τον έχουμε τον κύριο Καμπαϊλή. Ωραία. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Υπήρχε μια πρώτη αντίδραση από την εισαγγελία. Έχουμε την άσκηση διώξεων και θέλω λοιπόν το πρώτο σχόλιο από εσάς. Η προσπάθεια της εισαγγελίας και γενικότερα οι όλες διαδικασίες τρέξαν σχετικά πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι για αρχή είμαστε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι της δικαιοσύνης κάνουν το αυτονόητο. Από εδώ και πέρα, σαφώς έχουμε πάρα πολλή δουλειά στο κομμάτι και περαιτέρω όλων των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Αύριο το πρωί, στον προϊστάμενο εισαγγελέα Πολυγύρου Χαλκιδικής, ουσιαστικά θα μεταβώ με τους δικηγόρους μου για να προσθέσουμε και να ενισχύσουμε τα επιπλέον στοιχεία και από έρευνες, αλλά γενικά και υπομνήματα τα οποία χρήζουν μεγάλης και σοβαρής αξιολόγησης και στοιχεία τα οποία ουσιαστικά δεν θεωρούμε ότι δεν έχουν εμφανιστεί στη δικογραφία. Λοιπόν, το δεδομένο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κακουργηματικές διώξεις, οι οποίες ασκήθηκαν, επαναλαμβάνω, σήμερα σε βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης είδαμε το τι ακριβώς έλεγε, τα παρακολουθήσανε χθες οι τηλεθεατές ό,τι αφορά τις εξηγήσεις οποίες είχε δώσει, του χειριστή, ο οποίος χειριστής και εκείνος λέει τα δικά του, ότι δηλαδή δεν τον είχαν προσλάβει προκειμένου να λειτουργήσει το Crazy Dance κτλ. Τον είχαν πάρει για το καραβάκι. Και για συνέργεια κατηγορείται και ο μηχανικός. Είχαμε και τον κύριο Μανώλη. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και τον κύριο Μανώλη. Τον έχετε καλέσει, τον κύριο Μανώλη, το δικηγόρο. Α, προσπαθούμε να καλέσουμε και τον κύριο Μανώλη. Άρα τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε Γιώργο, έχουμε το πρώτο βήμα το οποίο έχει γίνει. Το πρώτο βήμα έγινε. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα θλιμμένος, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την αντιδήμαρχο, την δήμαρχο, την κυρία Χαλικιά. Δεν απαντάει. Έχει εξαφανιστεί, έχει εκδοθεί Amber Alert. Έχουμε δώσει εντολή το Amber Alert να το βάλουν και στην Εγνατία, να το βλέπει αν πηγαίνει από τη Χαλκιδική, μετακινείται. Την ψάχνουμε την κυρία Χαλικιά από χθες. Δυστυχώς δεν την έχουμε βρει, αλλά νομίζω ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα. Ορίστε, Πέτρο. Δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε αυτούς που χορήγησαν την προσωρινή άδεια. Ελπίζω να τα δει το δικαστήριο. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιώργο, γιατί είπατε ότι θα καταθέσετε υπομνήματα, να μας πείτε λίγο. Ορίστε. Θα ενισχυθούν οι θέσεις. Θα ενισχυθούν οι θέσεις για όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους που κατά τα δικά μας δεδομένα η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει. Είναι άλλα 6 άτομα, τα οποία δεν έχουν κληθεί καν, ενώ συνεργούν ουσιαστικά στην απόφαση τη σημερινή
η οποία έχει καταλογίσει τις ευθύνες. Αύριο αυτά θα προσκομιστούν. Άρα αύριο θα προσκομίσετε περισσότερα στοιχεία προκειμένου να βοηθήσετε και εσείς στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου βεβαίως, να ανοίξει έρευνα. Αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι με τις κινήσεις που θα κάνετε, κύριε Γιώργο, είναι ότι επιθυμείτε να ανοίξει το κάδρο των εμπλεκομένων και των κατηγορουμένων. Γιατί είναι προφανές ότι αυτό το Λούνα Πάρκ, το οποίο ήταν σαπάκι, με αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν επίσης σαπάκι, ήταν ένα σάπιο παιχνίδι, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Αν ο Δήμος είχε κάνει αυτά τα οποία είχε κάνει. Βάλτε μια ανατελεία. Στις δικογραφίες. Ναι, ναι. Στις δικογραφίες. Επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα. Στις δικογραφίες αναφέρονται ονόματα. Αναφέρονται ονόματα εμπλεκομένων. Και σαφέστατα η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τον τελικό λόγο σε αυτό. Δήμος. Εννοείται. Εννοείται. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, όποιοι σχετίζονται με την υπόθεση. Για αυτά θα λάβει ο εισαγγελέας αύριο πολύ υλικό. Και να δούμε τελικά αν προκύπτει και κομμάτι διαπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Βάλτε μια ανατελεία. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, που είναι δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Κασάνδρας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδημητρίου. Την έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εσείς τη Δήμαρχο τη βλέπετε, την συναντάτε στα δημοτικά συμβούλια, γιατί εμείς την ψάχνουμε 3-4 μέρες και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Πραγματικά έχω εκπλαγεί πρώτη φορά, βλέπω από αιρετό, συγγνώμη που σας. Έτσι παίρνω μονότερμα, αλλά πρώτη φορά βλέπω από αιρετό τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θλίβομαι, κυρία Παπαδημητρίου. Εγώ πάντως είμαι εδώ. Με καλέσατε σήμερα, μου πήρατε τηλέφωνο και θεώρησα χρέος μου από τη στιγμή που με καλείτε να συμβάλλω στο δημόσιο διάλογο για αυτό το θέμα, το οποίο μας έχει εξοργήσει και μας έχει ταράξει όλους. Και γι' αυτό το λόγο είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, στην εκπομπή σας, προκειμένου πιστεύω να συμβάλλω κι εγώ, απαντώντας τις ερωτήσεις σας στο δημόσιο διάλογο και ενισχύοντας φυσικά την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει, να ρίξει απλέτο φως για να μην έχουμε άλλο χαμένο παιδί. Να μην έχουμε, να είναι ο αδικοχαμένος Γιάννης, να είναι το τελευταίο θύμα της αδιαφορίας και το τελευταίο θύμα των κακώς κειμένων αυτών των θεσμών, των θεσμών της πολιτείας, των θεσμών της αυτοδιοίκησης. Κυρία Παπαδημητρίου, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι για ποιο λόγο λειτουργήσε αυτό το Λούνα Πάρκ, στο οποίο δεν είχε διενεργηθεί δυστυχώς από ό,τι αποκαλύψαμε χθες κανένας είδους έλεγχος. Για ποιο λόγο λοιπόν η Δημοτική Αρχή επίτρεψε σε αυτόν τον άνθρωπο να στήσει αυτό το Λούνα Πάρκ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιάννης. Εμείς, αγαπητέ κύριε Κουσιλέ, δεν μπορούμε να πούμε για ποιο λόγο επιτράπηκε η λειτουργία από τη θέση μου. Εγώ δεν είμαι δήμαρχος, δεν ασκώ διοίκηση σε αυτόν τον τόπο. Μπορώ να πω όμως ότι με θλίβει και με εξοργίζει, με θυμώνει το γεγονός ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια ένας χώρος που κατά κανόνα απευθύνεται σε παιδιά, σε ανυπεράσπιστα παιδιά. Από τις 9 Ιουλίου μετά την επίσκεψη της αστυνομίας εκεί έγινε γνωστό στη δημοτική διοίκηση αυτό. Δεν έγινε γνωστό σε όλες τις παρατάξεις, δεν έγινε γνωστό σε εμάς, σε μένα προκειμένου και στις υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης και δεν έκλεισε. Εγώ μπορώ να σας πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, αυτή η έλλειψη, αυτή η αδυναμία, αυτή η πράξη, το ότι δεν έκλεισε, δεν υπήρξε άμεση επέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου, στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί, στήχησε φυσικά πάρα πολύ στην Κασάνδρα σε σχέση με την κοινή φήμη του τόπου μας και φυσικά στοιχίζει σε όλους εμάς το γεγονός ότι βρισκόμαστε πια μπροστά και κοιτάμε κατάματα την αδυναμία αυτής της διοίκησης να ελέγξει. Εσείς, κυρία Παπαδημητρίου, επειδή καταρχάς έχετε το θάρρος της γνώμης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, που παρεμβαίνετε. Είμαι ένας ελεύθερος πολίτης. Είστε ελεύθεροι πολίτες, άλλοι δεν είναι ελεύθεροι πολίτες, άλλοι είναι ανελεύθεροι πολίτες και είναι και ανελεύθεροι αιρετοί, να το πω έτσι απλά. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε έλεγχο. Σας έχει απαντήσει η Δήμαρχος ή κάποιοι επικεφαλής αυτής της δημοτικής παράταξης, η οποία ηγείται του Δήμου, για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά τα οποία συνέβησαν. Σας έχουν απαντήσει σε εσάς, όχι σε εμάς, σε εσάς, μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν δώσει απαντήσεις σε αυτόν τον πατέρα, τον οποίο βλέπουμε τώρα, που παλεύει μόνος του. Παλεύει μόνος του ο κύριος Γιώργος με ένα ολόκληρο σύστημα. Αλλά δεν είναι μόνος του, είμαστε και εμείς μαζί του.
Κοιτάξτε, κύριε Κουσουλέ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Σαφέστατα, είμαι ένας ελεύθερος πολίτης που έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συνεισφέρει σε ένα δημόσιο διάλογο για ένα τέτοιο θέμα. Εγώ, πριν από έναν χρόνο ακριβώς, ζήτησα την ψήφο των συμπολιτών μου για να τους εκπροσωπήσω στο ανώτερο δημοτικό όργανο. Για δήμαρχος κατέβηκα στην Κασάνδρα και καταλαβαίνετε ότι δεν νοούμε να κρυφτώ, δεν νοούμε να κλείσω τα μάτια, δεν νοούμε να κλείσω το τηλέφωνο και να μην μπορείτε να με βρείτε. Με καλέσατε, μου κάνατε τέλος πάντων αυτή την πρόταση. Τιμή για μένα να συνεισφέρω στον δημόσιο διάλογο και φυσικά είμαι παρούσα, χωρίς να φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Και φυσικά, θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Γιώργο. Έχετε λάβει γνώση σχετικά με το αίτημα της αστυνομίας και το ζητούμενο, τέλος πάντων, ότι λειτουργούσε το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ μετά από επέμβαση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε μια παράληψη, δεν είχε άδεια, δεν είχε γνωμοδοτήσεις. Ας τα ονομάσουν, τέλος πάντων, όπως θέλουν. Εσείς λάβατε υπόψη σας, γιατί βλέπω στον τίτλο ότι είστε μέλος κάποιας επιτροπής. Αυτή η επιτροπή σχετίζεται με επιτροπές ελέγχου. Κοιτάξτε, κύριε Καμπαϊλή, καταρχάς να σας συλληπιθώ δημοσίως και να αναγνωρίσω το τεράστιο αγώνα που κάνετε απέναντι σε όλο το σύστημα. Είναι ένας αγώνας που με συγκινεί πάρα πολύ, αλλά πραγματικά, κύριε Καμπαϊλή, έχετε όλα τα δίκαια με το μέρος σας. Χάσατε το παιδί σας. Εμείς, εγώ θα μιλήσω για μένα ως αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά και το έτερο μέλος της αντιπολίτευσης της Δημοτικής Επιτροπής, ο κύριος Παπαγιάννης, λάβαμε γνώση των ελλείψεων αυτών κατόπιν εορτής, μετά το συμβάν. Εμείς κανονικά έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί από τη Δημοτική Διοίκηση από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στη Δημοτική Διοίκηση η έκθεση της αστυνομίας ότι δεν υπήρχε εκεί άδεια και εμείς ως αρμόδια επιτροπή να λάβουμε γνώση και να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε τη σφράγιση αυτού του αυτής της επιχείρησης. Δεν γνωρίζαμε, ναι, δεν γνωρίζαμε και είστε Καμπαϊλή, στην επιτροπή που θα έπρεπε να διενεργηθεί ο έλεγχος. Βεβαίως. Και για το λόγο αυτό, βεβαίως σας το λέω. Και για το λόγο αυτό, για το γεγονός ότι παρότι εμείς είμαστε στην επιτροπή και εγώ και ο κ. Παγιάννης είμαστε στην επιτροπή και δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε λάβει γνώση, μάθαμε το τι συνέβη και όλο αυτό τον χορό των εγγράφων αφού το παιδάκι σας άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς την επόμενη μέρα άρχισαν να αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα κάποια πράγματα. Εμείς καταθέσαμε μήνυση κατά της Δημαρχού Κασάνδρας προκειμένου να αποδειχθεί ότι εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα. Γιατί, κύριε Καμπαϊλή, καταλαβαίνετε ότι μπορεί τα λόγια να είναι εύκολα, αλλά κάποια στιγμή όταν είσαι σε κάποια όργανα, εμπροκειμένου μπορεί να μετακυληθεί ευθύνη και σε σένα και όταν δεν γνωρίζεις πρέπει να έχεις. Άρα όλα έγιναν εγκρυπτό και παραβέλικα. Η κυρία Παπαδημητρίου, αν κατάλαβα καλά, ήταν υποψήφιος δήμαρχος, είναι της αντιπολίτευσης. Ως μέλος της αντιπολίτευσης στην επιτροπή αυτή. Ως μέλος της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η επιτροπή είναι επταμελής, τα πέντε μέλη είναι από τη διοίκηση, πρόεδρος της επιτροπής είναι η δήμαρχος. Μάλιστα. Και εγώ και ο κ. Παγιάννης είμαστε από την αντιπολίτευση. Ωραία. Ακούστε. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς κινηθήκαμε νομικά προκειμένου να αποδείξουμε και ότι δεν γνωρίζαμε, γιατί αν το γνωρίζαμε θα το είχαμε κλείσει, θα είχαμε συμβάλει και εμείς όλο αυτό, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε λίγες μέρες. Η δήμαρχος είναι καλά στην υγεία της, κυρία Παπαδημητρίου, δηλαδή θέλω να πω, δίνει το παρόν, είναι παρούσα στις υποχρεώσεις στο Δημαρχείο? Γνωρίζω από ό,τι έχω ακούσει, γιατί δεν την έχω συναντήσει. Γιατί μας το κλείνει το τηλέφωνο, εντάξει. Και δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ τώρα την στάση. Αφήστε το, εγώ έχω καταλάβει τι σημαίνει. Βάλτε μια ανατελεία. Βάλτε μια ανατελεία. Έχουμε και τον κύριο Μανώλη, τον δικηγόρο του χειριστή. Τον έχουμε. Τον έχουμε τον κύριο Μανώλη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είχαμε εξελίξει, κύριε Μανώλη, από χθες. Έχουν ασκηθεί διώξεις. Κατηγορείται και ο εντολέας σας για συνέργεια στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε θα θέλαμε και τη δική σας τοποθέτηση, το πρώτο σχόλιο. Αρχικά να σας πω ότι έχουμε επιληθεί την περασμένη Τετάρτη, την πιο περασμένη, έχω καταθέσει απολογητικό υπόβλημα στην προανακριτική υπηρεσία της αστυνομίας Κασάνδρας. Δεν έχω πάρει κλήση μέχρι σήμερα για περαιτέρω διαδικασία. Ενδεχομένως, όταν έχω λάβει την κλήση αυτή, είτε λέγεται προανακριτής είτε ανακριτής, θα πράξω τα δέοντα. Παρουσία και το εντολέα μου προκειμένου να αιτιολογήσω τους ισχυρισμούς μας.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν έχετε ενημερωθεί. Εμείς ως δημοσιογράφοι όμως το γνωρίζουμε. Μέχρι τώρα όχι. Ναι, εμείς το γνωρίζουμε ως δημοσιογράφοι. Είναι προφανές ότι τελευταίοι το μαθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κατηγορούνται. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για να δώσω. Την κλίση θα σας ενημερώσω αμέσως. Ωραία, ωραία. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, τελευταίος λόγος σε εσάς για να ολοκληρώσουμε, γιατί θα επανέλθουμε για τις επόμενες ημέρες. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που απομένει για να κατηγορηθούν και οι υπόλοιποι υπέτη που μας στερήσανε το παιδί μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ούτε οι κάμερες, ούτε οι συνομιλίες, ούτε τίποτε. Το παιδί μας μπορεί να το φέρει κάποιος πίσω. Ναι. Δυστυχώς όχι. Τουλάχιστον ας μην χαθούν άλλα. Λοιπόν, μη κλείσετε ακόμα. Θέλω να δούμε μαζί, μάλλον εσείς θα το ακούσετε, γιατί έχουμε τοποθέτηση του ιδιοκτήτη, του κατηγορούμενου πλέον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, μέσω του δικηγόρου, του κύριου Γραμματικού. Το έχουμε ετοιμάσει σε κάρτα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας απαντάει. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, λέει, η προδικασία σύμφωνα με τον νόμο είναι απόρριτη και κατά συνέπεια η θέση του εντολέα μου ως τμήμα αυτής επιβάλλεται να παραμείνει μυστική. Αυτό μας λέει ο κύριος Γραμματικός. Ότι δηλαδή επιβάλλεται να παραμείνει μυστική η θέση του εντολέα του. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η προδικασία είναι σε εξέλιξη, αγαπητέ κύριε Καϊμπαλή, αγαπητή μου κυρία Παπαδημητρίου, ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα ήθελα κάτι να πω. Ναι, ναι. Μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο το έχετε, βέβαια. Ένα δευτερόλεπτο. Θα ήθελα να απευθυνθώ όμως στη Δήμαρχο Κασάνδρας, γιατί σήμερα μαθαίνω ότι απευθύνθηκε σε ανθρώπους που γράφουν στο Facebook μου την άποψή τους για τα πράγματα, ζητώντας τους να σταματήσουν. Ας ασχοληθεί η κυρία Χαλκιά με τα προβλήματα του τόπου και ας αφήσει τους ανθρώπους που γράφουν στο δικό μου Facebook και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα να εκφράζονται ελεύθερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Κύριε Γιώργο, γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Νίκο Νικολετάκη. Αλλάζουμε θέμα τώρα, γιατί έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας της Φέης Μπακογιώργου. Καταρχάς, έχουμε μία διακοπή της δίκης για την 22 Οκτωβρίου. Νίκο, καλησπέρα, σε βλέπουμε. Είσαι στο σημείο στο οποίο ουσιαστικά βρέθηκε και μεταφέρθηκε νεκρή η Άτικη Φέη και είσαι με ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο είναι μάρτυρας, ουσιαστικός μάρτυρας, και έχει κληθεί και στο δικαστήριο προκειμένου να μας πει, να πει μάλλον στους δικαστές και στους ενόρκους το τι ακριβώς συνέβαινε. Καλησπέρα λοιπόν, σε ακούμε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο διάδρομο της πολυκατοικίας, στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου στην Κυψέλη, εκεί όπου ζούσε ένα μαρτύριο η Φέη Μπακογιώργου, με κατηγορούμενες, τη σπιτονικοκυρά, τη μητέρα της και την κόρη της. Έχω δίπλα μου την Θάλια, η οποία αποφάσισε να μιλήσει στις κάμερες χωρίς να κρύβει το πρόσωπό της και να μας περιγράψει τις στιγμές τρόμου που έζησε η Φέη. Ένα πράγμα θα σας πω χαρακτηριστικά. Μου έλεγε ότι το ασανσέρ που βλέπετε εδώ το χρησιμοποιούσε μονίμως η Φέη, διότι ήταν τόσο αδύναμη για να μπορέσει να ανέβει από τις σκάλες στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το διαμέρισμα. Μπορώ να δώσω το λόγο στην ίδια να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ήθελα να σας δείξω ότι εδώ ακριβώς από πάνω υπάρχει μια κάμερα που δείχνει τον ασανσέρ. Άλλη μια κάμερα έχω ακριβώς πάνω από την πόρτα. Οπότε βλέπουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από την πολυκατοικία. Και ήθελα να σας δείξω και αυτό το κουτί εδώ. Σε αυτό το κουτί φύλαγε η γιαγιά τις γόπες που έβρισκε στον δρόμο. Όταν λέμε γιαγιά, εννοούμε μία ηλικιωμένη, η οποία βρέθηκε νεκρή και ο θάνατός της θεωρείται ακόμα διευκρίνιστος. Δηλαδή, ο Χάρης Βεραμών π.χ. έχει πει ευθέως, ο ερευνητής που έψαξε την υπόθεση, ότι πρόκειται για δολοφονία. Να σας πει περισσότερα όμως και για το τι άκουγε η μάρτυρας. Άκουγα φωνές, κλάματα, άκουγα και τη σπιτονοκοκαιρά να χτυπάει και τις δύο. Την Φέη δεν μπορούσα να πω ότι την άκουγα συνέχεια. Τη γιαγιά όμως την είχα ακούσει. Σταμάτα να με χτυπάς άλλο και δεν μπορώ. Η κουβέντα της παγώνας, της σπιτονοκοκαιράς τέλος πάντων, ήταν ότι με κάνεις ρεζίλη και θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς. Θα σε σκοτώσω και τις έβριζα. Τις έβριζα όμως πάρα πολύ άσχημα. Μισό λεπτό, Θάλια, αυτό το οποίο μας λες. Μισό λεπτό, Θάλια μου, Θάλια μου, μισό λεπτό, γιατί αυτό το οποίο λες είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Εσύ λοιπόν είσαι αυτή κοσμάρτης και γι' αυτό το λόγο έχεις κληθεί και στο δικαστήριο και μας λες ότι για αυτή τη γιαγιά, η οποία δεν ξέρουμε από τι έχει καταλήξει ακόμα και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά υπάρχουν διάφορες υπόνοιες, υπάρχουν οι έρευνες τις οποίες κάνει ο κύριος Βεραμών και εν πάση περιπτώσει υπάρχει υλικό το οποίο έχει συλλέγει και έχει κατατεθεί εκεί που πρέπει να κατατεθεί, ότι άκουγες εσύ λοιπόν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα να φωνάζει
και να υφίσταται ουσιαστικά βασανιστήρια. Αυτό μας λες. Ναι, σωστά. Τα άκουγα καθαρά. Και γενικά το διαμέρισμά μου ήταν ακριβώς από πάνω από το δικό της, οπότε άκουγα. Ήτανε λες και τα είχα στο δικό μου το σπίτι. Όσο αφορά τη γιαγιά, η γιαγιά ήταν απεριποίητη και μονίμως χτυπημένη. Την έβλεπα μονίμως χτυπημένη. Είχε γάζες στο μάτι, στο χέρι, στο κεφάλι πολλές φορές. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όμως ότι και καλοκαίρι και χειμώνα ήταν με ένα κουστούμι. Αυτό λοιπόν το κουστούμι ήταν αντρικό και πάρα πολύ μεγάλο που τη φορούσε. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο λοιπόν τη φορούσε το συγκεκριμένο το κουστούμι. Όσο αφορά την Φέη την έβλεπα ή με μία πιτζάμα άσπρη που είχε πάνω ροζ σημάδια ή με σολτσάκι και με κοντή μπλούζα. Ήταν χτυπημένη. Ναι, πάλι το ίδιο και για τη Φέη και στο κεφάλι και στο μάτι, στα πόδια πάρα πολλά σημάδια και τελευταία είχα δει σημάδια στην κοιλιά. Και τα είχα δει αυτά γιατί φόραγε μία πάρα πολύ κοντή μπλούζα. Οπότε τα σημάδια τη ήταν πάρα πολύ εμφανή. Είχε ζητήσει βοήθεια, είχε ρωτήσει μάλλον για βοήθεια η Θάλια, αλλά θα μας πει τι απάντηση πήρε. Είχα ρωτήσει και τη γιαγιά και τη Φέη. Η Φέη απλά είχε γυρίσει και με είχε κοιτάξει. Όσο αφορά την απάντηση της γιαγιάς, μου είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω και δεν ήθελε να πει κάτι. Όταν έβλεπες τη Φέη, Θάλια μου, όταν έβλεπες τη Φέη, μας είπες λοιπόν ότι την έβλεπες αυτή την άτυχη κοπέλα. Δεν ξέρω πότε είναι την τελευταία φορά που την είδες πριν επέλθει το μοιραίο, δηλαδή πριν βρεθεί νεκρή. Πριν εξαφανιστεί βασικά ένα τρίμηνο, τετράμηνο, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Ήτανε κάτι το οποίο σε ανησυχούσε στην όψη της, στην εικόνα της, στην εμφάνισή της. Ναι, και για τις δύο και γι' αυτό ήθελα να μάθω περισσότερα και γι' αυτό είπα να μπω στο διαμέρισμά της για να δω αν μπορώ να μάθω ή να καταλάβω πάνω κάτω τι γίνεται. Είχε δει κάποια πράγματα στο διαμέρισμα της σπίτων οικοκυράς. Θα μας τα μεταφέρει ήδη. Ναι, ναι. Τι είχε δει. Λίγο πριν πω στο σπίτι της, λοιπόν, είχε γίνει ένας επληκτισμός. Και έτσι θεώρησε ότι θα έπρεπε ουσιαστικά να τη ζητήσω συγγνώμη και να καταφέρω να μπω στο διαμέρισμά της. Είχα μπει. Το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με το που μπήκα στο σπίτι ήταν ένας διάδρομος. Είχε άναβε και καντήλι, τώρα έχει εικόνες και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Και είχα μπει για λίγα δευτερόλεπτα στο δωμάτιο των παιδιών. Είχα δει το κρεβάτι, την ντουλάπα, ένα καροτσάκι με ένα μωρό και ένα μωρό που ήταν ουσιαστικά στο παράθυρο. Δεν έκατσα πολύ μέσα στο δωμάτιο γιατί ήρθε η σπίτι νοικοκύρα και με ρώτησε τι κάνω εκεί και της είπα ότι να δω λίγο τα παιδιά. Βγήκαμε έξω, πήγαμε στο βάθος που είναι το σαλόνι. Ήταν εκεί η σπίτι νοικοκύρα, η μαμά της Φέης, την Κατέρινα δεν την είχα δει εκεί. Μετά από δύο... Αδερφή δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 2-3 λεπτά ανέβηκε η Φέη πάνω στο σπίτι και κρατούσε ένα μπουκάλι κοκακόλα και πάμπερς. Δεν την άφησε βέβαια τη Φέη να κάτσει μαζί μας. Της είπε να πάμε στο δωμάτιο. Μετά σηκώθηκα και έφυγα. Επειδή είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, από ένα σημείο και μετά η σπιτονοικοκυρά, η κατηγορούμενη, η βασική κατηγορούμενη στην υπόθεση, της είχε πει ότι δεν θέλει να εμπλέκεται καθόλου στα θέματα αυτά. Να μην ανακατεύομαι γιατί θα βρω τον πελά μου. Σε έχει απειλήσει κιόλας δηλαδή, σπιτονοικοκυρά, η βασική κατηγορούμενη, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει δικηγόρο ακόμα και γι' αυτό το λόγο διακόπτονται διαρκώς οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Σε είχε απειλήσει, σου είχε πει μην ασχολείσαι γιατί θα βρεις τον πελά σου. Εκτός από εσένα, αγαπημένη μου Θάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία λες. Και καλά κάνεις και τα λες. Καλά κάνεις και τα λες γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Να αφυπνίζουμε και σε βλέπω ότι είσαι ένα πολύ ευαισθητοποιημένο. Από την αρχή τα έλεγα. Το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι ειδοποιήσατε ένα πολύ... ποτέ τις αρχές για αυτά τα οποία ακούγατε? Ναι, δύο φορές είχαν έρθει εδώ. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι. Την πρώτη φορά λοιπόν που ήρθανε δεν είχαν ανοίξει την πόρτα. Τη δεύτερη φορά είχε ανοίξει η μαμά της Φέης την πόρτα και της είχε πει ότι μένει μόνη της στο διαμέρισμα και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και οι φωνές δεν ήξερα από πού ακουγόντουσαν. Άρα είναι αυτό το οποίο λέμε, γιατί πολλές φορές τα ρίχνουμε στους γείτονες. Ακριβώς. Αυτό το κουτί εδώ, ναι. Το είχε ξεκινήσει ακριβώς η Θάλια να το περιγράφει στην αρχή. Μας είπε για ένα πράγμα το οποίο συνέβη εδώ. Έκρυβε η γιαγιά κάποια τσιγάρα, γόπες ουσιαστικά. Θα μας πει λοιπόν το τι ακριβώς συνέβη όταν το αποκάλυψε στη σπιτονοικοκυρά. Όντως την είχα δει να κρύβει γόπες. Τέλος πάντων, έπιασα τη σπιτονοικοκυρά και την ρώτησα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, είτε φαγητό, είτε χρήματα, οτιδήποτε. Γιατί τις έβλεπα και τις δύο ταλαιπωρημένες. Γύρισε, με κοίταξε και μου είπε ότι έχουν τα πάντα.
Αυτό έγινε το μεσημεράκι. Το βραδάκι μπήκε η γιαγιά στην πολυκατοικία. Ήμουν ακριβώς σε αυτό το σημείο, την είδα, έκανα μία παύση. Την άφησα να ανέβει με τον ασανσέρ, μπήκε στον ασανσέρ και ανέβηκα από τα συγκεκριμένα τα σκαλιά για να δω τι θα γίνει. Με το που μπήκε μέσα στο σπίτι, άκουσα και να τη βρίζει και να τη χτυπάει. Έκατσα 2-3 λεπτάκια. Τι έλεγε? Με κάνεις ρεζίλ και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, λοιπόν, συμπεριφερόταν. Τη είχα χτυπήσει παρόλα αυτά. Συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο, σπιτονογύρα. Τη είχα χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα. Σωστά. Τη είχα χτυπήσει 2-3 φορές την πόρτα και για να μου ανοίξει και για να σταματήσει όλο αυτό που γινόταν. Δεν μου την άνοιξε την πόρτα ποτέ. Μετά είχε σταματήσει να μου μιλάει. Την είχα δει μετά από λίγο καιρό σε ένα κατάστημα που είχα κατέβει, πιο κάτι τέλος πάντων. Είχε περάσει με την μαμά, με την αδερφή της Φέης. Είχε μπει μέσα στο κατάστημα και είχε πει στην ιδιοκτήτρια ότι να με βγάλει έξω. Η ιδιοκτήτρια παρόλα αυτά γύρισε και της είπε ότι αυτή που πρέπει να βγει έξω είσαι εσύ. Ήτανε πολύ... Εδώ πέρα βλέπουμε, Θανάση και Θάνο, ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν και ΕΒΙΚΟΑΟΤΑ και αυτή η ΚΟΑ. Αυτοί και οι μάρτυρες και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κινητοποίησαν τις αρχές όπως έκανε η κυρία Θάλια, η αγαπημένη Θάλια. Αλλά... Δύο φορές λέει πήγε η αστυνομία όμως, αλλά... δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Ενδεχομένως, αν υπήρχαν και άλλοι σαν τη Θάλια, η ΦΕΗ σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί αυτό το κοριτσάκι βάσει κατηγορητηρίου, δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη και το βούλευμα το οποίο έχει εκδοθεί, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε με έναν τρόπο ο οποίος είναι σκληρός. Και μόνο δολοφονήθηκε, αλλά την τυλίξανε και σε κουβέρτα και την μεταφέρανε γιατί προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές και να πούνε ότι ο θάνατος ήταν παθολογικός. Βλέπετε τώρα τι βγαίνουν και λένε οι μάρτυρες. Την πέταξαν 500 μέτρα από 500 εδώ. Η οδός τύχης που την έβγαλαν είναι 500 μέτρα. Ας ψάξουν και το θάνατο της γιαγιάς έστω και καθυστερημένα. Λοιπόν. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι, Θάλια μου. Και το σταματάμε. Ήθελα να ρωτήσω πώς αυτή η γυναίκα έκανε τόσο, γιατί είχε εξαπατήσει κόσμο. Πώς το έκανε μόνη της χωρίς να υπάρχει κάποια βοήθεια από κάποιου δικηγόρου. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ περίεργα. Εύστοχο το ερώτημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπημένοι. Και δεύτερον, έλεγε ότι ήταν δικηγόρος. Το ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε αναδείξει. Αγαπημένοι μου, Θάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος το οποίο έχεις, την παρησία την οποία έχεις να μας πεις αυτά τα πράγματα δημόσια. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Νικολετάκη για την αυτοψία και το ρεπορτάζ. Θα την παρακολουθήσουμε τη δίκη. Είπαμε 22 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί. Αν διεξαχθεί τελικά και ξεκινήσει επιτέλους αυτή η δίκη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πολλά θέματα, κυρίες και κύριοι, και με το θέμα του Μάριου Παπαγεωργίου. Έχουμε νέες εξελίξεις, έχουμε αποκαλύψεις οι οποίες θα συζητηθούν. Όμως, πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι τρέχει ένας διπλός διαγωνισμός. Καταρχάς, την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ μετρητά δώρο της Κοτσόπουλος Home. Είναι sofa days αυτές τις ημέρες. Από 10 μέχρι 19 Οκτωβρίου, λοιπόν, μπορείτε να πηγαίνετε στις εκθέσεις της Κοτσόπουλος Home και να έχετε να απολαμβάνετε μια έκπτωση η οποία φτάνει το 35%. Βλέπετε που είναι τα showrooms. 500 ευρώ λοιπόν θα κληρώσουμε την Παρασκευή δώρο της Κοτσόπουλος Home. Κάποιος ή κάποια θα τα κερδίσει. Διόλου ευτελές αυτό το ποσό το οποίο θα το δείτε κατευθείαν να μπαίνει στο τραπεζικό σας λογαριασμό. Τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλός. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΟΜΙΚΡΟΝ και ενώ όνομα επώνυμο στο 14800. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και δεν είναι άλλος από τα 5.000 ευρώ μετρητά, ένα μεγάλο δώρο του Open. Καλή επιτυχία, καλή τύχη, συμμετέχετε γιατί μπορεί να είστε ο κερδισμένος ή η κερδισμένη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δύο αδέρφια σκότωσαν με μαχαιριές τον ξάδερφό τους στην Κυψέλη. Ισχυρίζονται ότι τους κακοποιούσε χρόνια όσο ήταν ανήλικοι. Υπόθεση Μάριου Παπαγεωργίου. Ανατροπή 12 χρόνια μετά. Ο γιος του εγκέφαλου της απαγωγής και της δολοφονίας του θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσω πριν συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Open, ένα δώρο της Κοτσόπουλος Home, Sofa Days 35% έκπτωση από 10 μέχρι 19 Οκτωβρίου και την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ μετρητά, αγαπημένοι μου φίλες και αγαπημένοι μου
Φίλοι, πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό? Τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή παίρνετε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, γράφετε ΚΑΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα επώνυμο στο 14800. 500 ευρώ λοιπόν είπαμε την Παρασκευή. Πηγαίνετε σε εκθέσεις Gojopoulos Home γιατί έχουν 35% έκπτωση μέχρι 19 Οκτωβρίου και με τον ίδιο τρόπο όμως δηλώνετε συμμετοχή για το μεγάλο διαγωνισμό, τα 5.000 ευρώ μετρητά, τα οποία θα κληρώσουμε εδώ στο κανάλι Open. Καλή τύχη σε όλους σας. Βαγγέλης Τριάντης είναι κοντά μας γιατί ένα θέμα μας έχει ανάψει φωτιές και πρέπει να σου πω, Βαγγέλη, ότι με έχουν πάρει πάρα πολλοί φίλοι και φίλες τηλέφωνο, ανθρώπους τους οποίους εγώ εκτιμώ και μου λένε διάφορα για τη συγκεκριμένη λιμενικό. Είναι η κυρία Μαρία Σπηλιοπούλου, είναι πλωτάρχης, είναι λιμενάρχης Σίδρας. Μας έχει έρθει ένα βίντεο ως καταγγελία στην εκπομπή και θέλω λίγο να μας πεις το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, μας ήρθε βίντεο από κατοίκους της Σίδρας, το έχουν τραβήξει, είναι την Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Είναι εδώ, φαίνεται, στο λιμάνι της Σίδρας, όπου η λιμενάρχη Σίδρας επιβιβάζεται φορώντας πολιτικά μαζί με έναν άλλον άντρα, ο οποίος φορά πολιτικά, σε σκάφος του λιμενικού. Βλέπουμε τους ενστόλους στο βίντεο, εδώ ακριβώς, που έχουν επιβιβαστεί. Είναι ένστολη η κυρία λιμενάρχης και ένας κύριος με πολιτικά. Λοιπόν, οι κάτοικοι που το έστειλαν κατήγγειλαν ότι η λιμενάρχης χρησιμοποιεί το σκάφος του λιμενικού προκειμένου να κάνει, όχι βόλτες, εισαγωγικά βόλτες. Κρουαζιέρες τι να κάνει. Όχι, ότι πήγε να επισκέπτεται, δηλαδή τώρα πήγε σε διπλανό λιμάνι την περιοχή Καμίνη της Σίδρας, όπου υπήρχε μια ιδιωτική προβολή που η ίδια είχε δώσει την άδεια. Ναι. Λοιπόν, η πλευρά της λιμενάρχη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, υποστηρίζει ότι είναι όλα νομιμότατα. Ότι ουσιαστικά πάνω στο σκάφος ανέβηκε η ίδια, είναι με πολιτικά, γιατί συνάντησε, βγήκε να την προϋπαντήσει στο λιμάνι ένας από τους διοργανωτές, ένας από τους υπευθύνους της βραδιάς της προβολής του σινεμά, για το οποίο η ίδια είχε δώσει άδεια και ήταν τιμόμενο πρόσωπο, και ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμτό. Αυτά είναι λοιπόν τα πλάνα. Βλέπουμε ότι. Γιατί απαγορευόταν να πάει με τη στολή? Ορίστε. Απαγορευόταν να πάει με στολή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θανάση μου, εσύ θα μας πεις, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις, Θανάση, εσύ σου να ένστολος, εγώ ούτε γαλόνια είχα, ούτε αξιώματα είχα στη ζωή. Όταν έχεις μια θεσμική θέση, λιμενάρχης και λοιπά, και σε καλούν σαν τιμόμενο πρόσωπο, τουλάχιστον για το σώμα που εκπροσωπείς, θα πας με τη στολή σου. Ναι. Εγώ έτσι θα πήγαινα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε τα πλάνα που αναχωρεί η κυρία Σπηλιοπούλου, η λιμενάρχης, ούς αντιμένη με πολιτικά, πολιτική ενδυμασία φοράει και πηγαίνει λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση. Και οι πληροφορίες οι δικές σου, γιατί έχει συνομιλήσει και έχουμε και άλλες καταγγελίες από κατοίκους της Σίδρας, λένε ότι αυτό δεν είναι μία φορά που έχει συμβεί, αλλά έχει συμβεί και άλλες φορές. Αυτό μας λένε. Ναι, αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ αυτών και οι κάτοικοι που στείλαν το βίντεο, είναι ότι αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά ότι έχει συμβεί και άλλες φορές. Η πλευρά της λιμενάρχη, οφείλουμε να το πούμε, διαψεύει κάτι τέτοιο. Ουδέποτε λένε οι πηγές από το λιμενικό ότι έχει συμβεί, ότι έχει κάτι τέτοιο η λιμενάρχης, ότι είναι όλα προβλεπόμενα στο πλαίσιο των όσων προβλέπει η νομοθεσία και ο κώδικας λειτουργίας του λιμενικού σώματος. Υπάρχει όμως και ενημέρωση και από το αρχηγείο του λιμενικού, το οποίο λέει ότι το περιστατικό θα ερευνηθεί και αν τυχόν υπάρχει κάτι το μεμπτό θα αποδεθούν ευθύνες. Ωραία, άρα το παρακολουθούμε. Εγώ θέλω να πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι έχω λάβει τηλέφωνα από κοινούς μας γνωστούς και φίλους, οι οποίοι μου λένε τα καλύτερα για τη κυρία Σπηλιοπούλου. Μου λένε ότι είναι νομικός, έχει τελειώσει νομική, ότι είναι μια εξαιρετική επιστήμονας και έχει εξαιρετική ποιότητα ως άνθρωπος. Σκοπός δικός μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι να βάλουμε κατά τη λιμενάρχη. Οφείλαμε όμως, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει από καταγγελία, να το παρουσιάσουμε. Εμείς δεν κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω και να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι μου λένε τα καλύτερα λόγια για τη λιμενάρχη. Ναι. Από εκεί και πέρα. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο, αρμόδιο είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Φυσικά, εμείς κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε στο πλαίσιο της διοντολογίας και όντας μια εκπομπή που έχει διάδραση με την κοινωνία και επικοινωνήσαμε με το Λιμεναρχείο και με το περιβάλλον της. Πάντως, εμένα αυτή η εικόνα, να σου πω προσωπικά, με ξενίζει. Δεν μ' αρέσει να βλέπω πλωτά του λιμενικού. Έτσι, να μεταφέρουν ή το λιμενάρχη ή δεν ξέρω ποιον άλλον, φορώντας πολιτικά σε διάφορες άλλες. Δηλαδή, αν ήθελε να πάει λιμενάρχης, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να πάει. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ναι, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξενίζει άπαντες και άπασες όταν βλέπουν αυτή την εικόνα. Αλλά επαναλαμβάνουμε, εγώ εκτιμώ
Και θέλω να το πω δημόσιο ότι έχω ακούσει τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη την κυρία Σπυλιοπούλου. Οπότε το παρακολουθούμε, Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Κίμων Λογοθέτης και σήμερα ξέρετε ότι ο Κίμων είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης της εκπομπής. Έχεις έρθει, Κίμωνα, για ένα πολύ δυσάρεστο θέμα, γιατί και πραγματικά και εγώ εξεπλάγει όταν με πληροφόρησες ότι ο Μάριος Παπαγεωργίου, αυτό το παιδί το οποίο εξαφανίστηκε, απήχθη πριν από 12 χρόνια και δυστυχώς σύμφωνα με τη δικαιοσύνη δολοφονήθηκε χωρίς να βρεθεί το πτώμα ποτέ, ήταν κολλητός σου φίλος. Και ότι εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι βρισκόσουνα στην Πάρο και τον περίμενες προκειμένου να περάσετε τις διακοπές μαζί. Μας έχεις φέρει πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Είναι η πρώτη φορά που μιλάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σένα να μοιραστείς με το τηλεοπτικό κοινό ευαίσθητες στιγμές τις οποίες έχεις ζήσει με τον Μάριο Παπαγεωργίου. Οπότε σε ευχαριστώ διπλά για αυτό το λόγο. Πριν ξεκινήσουμε όμως και ξεδιπλώσουμε το ρεπορτάζ, πάμε να δούμε ένα βίντεο, γιατί έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Βεβαίως. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αρπαγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου, του οποίου ισορρός 12 χρόνια μετά ακόμη αγνοείται. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών εξέδωσε βούλευμα το οποίο στέλνει στο εδόλιο το γιο του φερόμενου ως εγκεφάλου της υπόθεσης. Πρόκειται για έναν 42χρονο απόστρατο αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα πρωτοδίκως είχε απαλλαγή από τις κατηγορίες. Ήταν 5-9 Αυγούστου 2012 όταν η Βαρβάρα Θεοδωράκη είδε για τελευταία φορά τον 26χρονο τότε μονάκριβο γιο της. Ο Μάριος Παπαγεωργίου φεύγει από το διακοπτό Αχαΐας όπου βρισκόταν με τη μητέρα του και διακοπές με το αυτοκίνητό του για το Αίγιο. Την επόμενη μέρα η μητέρα του δέχεται τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο ο οποίος της λέει ότι τον έχουν απαγάγει και τη ζητεί λίτρα 620.000 ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο. Επειδή εδώ και 2 χρόνια δίνουμε στο γιο σου καθαρό πράγμα και δεν μας πληρώνει, μας χρωστάει 620.000 ευρώ. Αν θες να τον ξαναδείς, δώσε μας τα λεφτά. Είπε η ανδρική φωνή στη μητέρα. Εκείνη δεν τους πίστεψε. Ο Μάριος ούτε έπινε ούτε κάπνιζε. Λίγο μετά η Βαρβάρα Θεδωράκη τηλεφωνεί σε οικογενειακό φίλο και τον ενημερώνει για το τηλεφώνημα. Ο συγκεκριμένος της λέει να μην πάει στην αστυνομία επειδή είναι διεφθαρμένη και αρχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους υποτιθέμενους απαγωγής. Όπως αποδείχτηκε, ήταν ο εγκέφαλος της απαγωγής και της δολοφονίας του Μάριου. Η μητέρα του Μάριου αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και πάει στην αστυνομία κρυφά. Οι αστυνομικοί δεν αργούν να καταλάβουν το σατανικό ρόλο του οικογενειακού φίλου. Μετά από λίγο τον συλλαμβάνουν για την απαγωγή όπως και τους συνεργούς του, ενώ στην ουσία πρόλαβαν και δεύτερο χτύπημα, αυτή τη φορά σε βάρος της ίδιας της μητέρας του δολοφονημένου Μάριου. Πρωτόδικα, ο αμετανόητος φίλος της οικογένειας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε 23 χρόνια για σύσταση συμμορίας, διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης. Στη σύζυγο επευλήθη ποινή 18 χρόνων για αρπαγή από κοινού, απλή συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης και σύσταση συμμορίας για διάπραξη κακουργήματος. Για την ίδια υπόθεση έχουν καταδικαστεί άλλα 4 άτομα, ενώ ακόμη 2 αθώθηκαν. Λοιπόν, Κίμωνα, βλέπουμε ότι έχουμε εξελίξει αυτή την υπόθεση, γιατί και ο γιος του ανθρώπου ο οποίος φέρεται να αίσθησε την απαγωγή και εν τέλει να δολοφόνησε τον Μάριο Παπαγεωργίου. Ένας άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να πούμε ότι ο Μάριος ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένος. Τον είχε σαν πατέρα του, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο γιος αυτού του ανθρώπου τελικά θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αλλά θέλω να σου δώσω όλο τον χρόνο το οποίο εσύ επιθυμείς, προκειμένου να μας πεις πώς έζησες στο Μάριο, τι παιδί ήταν ο Μάριος και τι ακριβώς συνέβη εκείνο το καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς, Πέτρο, ο Μάριος είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από εκείνο το καλοκαίρι. Καταρχήν είναι εξοργιστικό που θυμάμαι από το βίντεο το να παίρνουν αυτή τη μητέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες, τις οποίες μας έχεις δώσει στην εκπομπή. Είναι αποκλειστικές φωτογραφίες από κοινές σας διακοπές. Ναι, κοινές μας διακοπές και ο Μάριος ήταν ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι εξοργιστικό να παίρνουν αυτή τη μητέρα και να της λένε ότι ο Μάριος έπαιρνε καθαρό πράγμα. Ο Μάριος έβλεπε καπνό από τσιγάρο και γινόταν έξαλλος. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν έπινε ούτε καφέ. Δηλαδή ήταν, η ζωή του ήταν τόσο
λυτή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έμπαινε σε τέτοιες διαδικασίες. Και πέραν αυτού ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ένας ευγενικός άνθρωπος, ο οποίος σαν οπτικός που ήταν και δούλευε μαζί στο ιατρείο της μητέρας του, βοηθούσε όλους τους ηλικιωμένους, τους πήγαινε μαζί να πάρουν γυαλιά, τον αγαπούσανε παππούδες, γιαγιάδες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν η γιαγιά μου έμεινε κατάκητη, ήρθε από μόνος του με δική του πρωτοβουλία, της έπιασε το χέρι και της είπε: «Κυρία Γεωργία, θα ξαναπερπατήσετε», και της έδωσε την ελπίδα. Και όλα αυτά τα έκανε από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανείς. Ήταν ένα παιδί που μόνο βοηθούσε, χαμογελαστό, κοινωνικό, εξαιρετικός άνθρωπος για παρέα. Τον περιμέναμε στην Πάρο. Πώς γνωρίστηκες και ήμουν εσύ με τον Μάριο? Πηγαίναμε διακοπές εδώ και αρκετά χρόνια. Από το 2008 πηγαίναμε στην Πάρο, πηγαίναμε και στο εξοχικό του στο Διακοφτό και ανεβαίναμε στα Καλάβρητα. Όμως εκείνο το καλοκαίρι στην Πάρο, ήμασταν μαζί περίπου λίγες μέρες πριν την απαγωγή. Έφυγε από την Πάρο για να πάει να κάνει 15 Αύγουστο με τη μητέρα του, γιατί δεν ήθελε να τη στενοχωρήσει να λείπει από τη μητέρα του στη γιορτή. Πήγε στο διακοπτό. Στις 10 του μηνός, μιλούσαμε κάθε μέρα μαζί, στις 10 του μηνός χάνουμε την επικοινωνία μαζί του, με έναν άνθρωπο ο οποίος και στις 2 η ώρα, να τον έπαιρνε τηλέφωνο το βράδυ, σήκωνε πάντα το κινητό του, και το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο. Όλες αυτές τις μέρες κάναμε αλλεπάλληλες κλήσεις μαζί με τον έτερο φίλο μου που ήμασταν παρέα, και είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ. Και όταν είδαμε ότι ανήμερα του 15 Αυγούστου και εκεί ο Μάριος είχε κλειστό το τηλέφωνο, ήμασταν σίγουροι ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Επικοινωνήσαμε την επόμενη μέρα το πρωί στις 16 Αυγούστου με τη μητέρα του και μας είπε ότι έχει συμβεί κάτι πολύ κακό, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι, λέει, παιδιά, δεν μπορώ, λέει, να σας πω κάτι παραπάνω. Άρα εσείς ήσασταν μαζί στην Πάρο. Ο Μάριος, επειδή είχε τη μητέρα του στήριγμα στη ζωή, γιατί πατέρα δεν γνώρισε. Πατέρας του ουσιαστικά εντός εισαγωγικών ήταν ο κύριος. Εντός αγωγικών επίσης, ο οποίος κατηγορήθηκε εν τέλει για τη δολοφονία. Δηλαδή καταδικάστηκε. Και καταδικάστηκε. Και ο γιος του τώρα κατηγορείται και αναμένεται να δικαστεί. Φεύγει λοιπόν από την Πάρο και πηγαίνει στο Διακοφτό, και από τότε εσείς χάνετε κάθε επαφή με τον Μάριο. Χάνουμε κάθε επαφή. Πρόκειται για ένα πολύ σκληρό πρόσωπο, όπως μας το είχε περιγράψει ο Μάριος. Η μητέρα, μιλήσαμε μετά στις 18-19 του μηνός, τη βρήκαμε στην Αθήνα, μιλήσαμε, γνώριζε τι είχε συμβεί. Πρόκειται για ένα πολύ σκληρό άνθρωπο, ο οποίος ήμασταν πλέον, αρχίσαμε και πιστεύαμε ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί η σωρός του Μάριου, διότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταγωγή από τη Μάνη, κρατάει μια μανιάτικη ομερτά, στην οποία ήταν αδύνατο να αποκαλύψει τους συνεργούς του. Γιατί για να ανακαλύψεις για να πεις που είναι μια σωρός, σημαίνει ότι με κάποιους πήγες να κάνεις αυτή τη διαδικασία, και ας είναι καλά ο γενετιστής, ο κύριος Φιτσιάλος, ο οποίος μπόρεσε να εντοπίσει το DNA και το αίμα του Μάριου μέσα στο ίδιο του το αυτοκίνητο, στο πολύ αγαπημένο του αυτοκίνητο. Είχε παθολογική σχέση. Ο Μάριος λάτρευε το αυτοκίνητό του και μέσα σε αυτό βρέθηκε το ίδιο του το αίμα, και με τα στοιχεία που βρήκε ο κύριος Φιτσιάλος. Αυτό είναι το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο, το βλέπουμε τώρα. Είστε μαζί στο αυτοκίνητο, νομίζω, αυτή τη φωτογραφία, έτσι. Ναι, είμαστε μαζί στα Καλάβρητα, στο Διακοφτό, και είχαμε ανέβει μια εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο. Εγώ καταλαβαίνω κείμενο ότι ήταν και πολύ μεγάλο το σοκ. Δηλαδή, περιμένετε το φίλο σα, ο οποίο δεν εμφανίζεται ποτέ, και στη συνέχεια επικοινωνείτε με τη Βαρβάρα Θοδωράκη και ουσιαστικά μαθαίνετε ότι κάτι πολύ άσχημο έχει συμβεί. Πότε αρχίζετε εσείς να ανησυχείτε πραγματικά, από την πρώτη στιγμή? Από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν ήταν συνηθισμένη συμπεριφορά για τον Μάριο να μην σηκώνει το κινητό του. Από την πρώτη μέρα που δεν το σήκωσε, λέμε κάτι έγινε. Βέβαια, το μυαλό μας πήγε σε κάτι πιο απλό, σε ένα τροχαίο ατύχημα, σε κάτι έχασε το κινητό του τις πρώτες μία-δύο μέρες. Αλλά μετά, όταν φτάσαμε στο 15 Αύγουστο, ήταν αδιανόητο ο Μάριος την ημέρα της γιορτής του να είχε το κινητό του κλειστό. Εκεί ήμασταν βέβαιοι ότι κάτι πολύ κακό του έχει συμβεί, και μας το επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα η μητέρα του. Και όταν λοιπόν στη συνέχεια αρχίζει και σε διαλύνει αυτό το κουβάρι της δυσόδους ιστορίας, γιατί υπενθυμίζουμε, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ το πτώμα του Μάριου δεν έχει βρεθεί ποτέ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο περνάει και η δικαιοσύνη και οι διοκτικές αρχές, ότι μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί παρά το γεγονός ότι έχει εξαφανίσει το πτώμα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά είναι που έγινε. Πρώτη περίπτωση. Και είναι σημαντικό. Όχι, γιατί πολλοί το ξέρεις, το χρησιμοποιούν και λένε στοιχεία, ιστορίες κτλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Είναι μοναδική περίπτωση. Είναι μοναδική περίπτωση αυτή, αλλά αποδεικνύει ότι κάποιος μπορεί να καταδικαστεί, ακόμα και αν δεν υπάρχει πτώμα. Εγώ νομίζω τώρα με την προφυλάκηση του γιου ανοίγει ο δεύτερος κύκλος για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Ναι. Για τη δεύτερη γραμμή, για τη δεύτερη ομάδα.
Κάτι πολύ σημαντικό, προφανώς αυτός ο άνθρωπος μεθόδευε την κίνηση αυτή χρόνια πριν, γιατί είχε περάσει ένα πρότυπο στο Μάριο, του έλεγε ότι ήταν πράκτορας των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, τη CIA δηλαδή, και ο Μάριος αυτό το πίστευε ακράδαντα και του είχε πει ότι δεν πρέπει, ενώ τότε ήταν της μόδας τα κινητά, είχαν ξεκινήσει όλοι, είχαμε κινητό με smartphone. Ο Μάριος δεν ήθελε να έχει τέτοιου είδους κινητά, είχε ένα πολύ απλό κινητό, είχε παραγγείλει αυτοκίνητο χωρίς GPS για να μην μπορούν να τον παρακολουθούν, επειδή του τον είχε προτρύνει ο απαγωγέας. Και το μυαλό σας πήγανε, το μυαλό σου κείμωνα πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου έλεγες και χθες και προχθές που το συζητάμε το θέμα, ότι ουσιαστικά ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τον Μάριο. Δηλαδή πήγε αρχικά το μυαλό σε αυτόν τον άνθρωπο. Το μυαλό δεν πήγε ποτέ, μας το αποκάλυψε η μητέρα του, που είχε ήδη ενημερωθεί όταν της μιλήσαμε. Όταν μας είπε για την απαγωγή, μας είπε και για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν σίγουρη πως ήταν αυτός. Εσύ τον είχες γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο? Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ, ακούγαμε όμως κάθε μέρα. Ο Μάριος μίλαγε για αυτόν τον άνθρωπο με απίστευτα λόγια. Τον θεωρούσε, ήταν το πρότυπό του, το ίνδαλμά του, ο μέντορας του. Πολύ στενός και ήταν πολύ αγαπημένο, και αυτό εκμεταλλεύτηκε. Το ότι ο Μάριος πάντοτε έτρεχε όταν τον ζητούσες, και εκείνο το βράδυ, από ό,τι μάθαμε, τον πήρε τηλέφωνο ότι κάτι έτυχε για να πάει να τον συναντήσει. Και έφυγε από το Αίγιο ο Μάριος για να πάει να τον συναντήσει στο σημείο που πιθανόν και έγινε. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αποκλειστική δήλωση της Βαρβάρας Θεοδωράκη μετά την είδηση ότι ο γιος του εγκεφάλου της απαγωγής και της δολοφονίας του θα καθίσει και εκείνος στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πάμε να δούμε τι μας έχει πει η κυρία Θεοδωράκη. Αισθάνομαι μερικώς δικαιωμένη που έστω μετά από 12 χρόνια άλλο ένα μέλος της οικογένειας του εγκεφάλου παραπέμπεται να δικαστεί για την υπόθεση του γιού μου, Μάριου Παπαγεωργίου. Είμαι ακόμη αγχωμένη και πάρα πολύ στεναχωρημένη, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί κάτι από τη σωρό του Μάριου ή του γιού μου, καθώς κανείς δεν έχει δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία. Βέβαια, χάθηκε κρίσιμος χρόνος τον Αύγουστο του 2012 από λάθη και αστοχίες της ελληνικής αστυνομίας, η οποία τον νυν παραπεμφθέντα κατηγορούμενο γιο του εγκεφάλου τον θεωρούσε απλό μάρτυρα. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθώ και να βρω τη σωρό του παιδιού μου. Αυτά μας είπε εκείμονα η Βαρβάρα Θεοδωράκη, τη γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ, αφού ήταν κολλητός ο Μάριος. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά σας σε αυτή την υπόθεση. Εγώ σε βλέπω πολύ συγκινημένο σήμερα και αντιλαμβάνομαι πόσο βαρύ είναι για σένα να βγαίνεις και να μιλάς δημόσια, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήσασταν κολλητοί, με ένα παιδί το οποίο ήταν χαμογελαστό, με όρεξη για ζωή, πάρα πολύ ευγενικό. Ακούστηκαν, ξέρεις, πάρα πολλά πράγματα και κάποιοι προσπάθησαν να σφυλώσουν ακόμα και τη μνήμη του. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Αυτά τα οποία λέγανε για ουσίες, ότι χρωστούσε, ότι έκανε αυτό το παιδάκι. Αλλά φαίνεται ότι στο τέλος ημέρας πάντα το καλό λάμπει και η αλήθεια λάμπει. Και ορισμένοι, ακόμα και αν έχουν φροντίσει να εξαφανίσουν πτώματα ή να αποκρύψουν στοιχεία, βρίσκονται ενώπιον του φυσικού τους δικαστή, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μοιράστηκες και μόνο. Πάνω, πάμε στην υπόθεση της Κυψέλης τώρα, γιατί ένας 17χρονος και ένας 19χρονος κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον 28χρονο ξάδερφό τους. Είναι πραγματικά μια είδηση η οποία έσκασε σήμερα και έχει προκαλέσει σοκ και αντιδράσεις. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Είναι διπλή τραγωδία, Πέτρο. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, χθες αργά το βράδυ, λίγο πριν τις 11, είχε σημειωθεί ένα τροχαίο στην Πατησίων. Είχε μαζευτεί κόσμο, υπήρχε περιπολικό τη τροχέα και ξαφνικά βλέπουν έναν αιμόφυρτο νέο άντρα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πλάνα, Θάνο, το τι ακριβώς. Αυτό είναι από τη συμπλοκή. Ναι. Βλέπουν έναν αιμόφυρτο άντρα με τραύμα, βαθύ τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό. Φώναξαν, όπως καταλαβαίνει, σε 166, πήγε στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάζονται δύο αδέρφια, 17 και 19 χρόνων, με τη μητέρα τους στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και ομολογούν ότι αυτοί ήταν οι δράστες της δολοφονίας. Μάλιστα, ο μικρότερος αδερφός είπε ότι εγώ τον χτύπησα με το μαχαίρι, απλά ο αδερφός μου ήταν μαζί μου. Και έρχεται το διατάφτα. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι έγινε, γιατί έγινε αυτή η συμπλοκή, γιατί τον χτυπήσατε με τα μαχαίρια, τα παιδιά αποκαλύπτουν ότι όταν ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, ο ξάδερφός τους ασελγούσε σε αυτά, τα κακοποιούσε σεξουαλικά. Τα παιδιά αυτά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από Αλβανούς μετανάστες γονείς, από ό,τι μας είπαν οι αστυνομικοί, είναι μια πολύ καλή και συγκροτημένη οικογένεια. Όμως πηγαίνανε να επισκεφτούν τους συγγενείς τους στην Αλβανία κατά περιόδους, σε διακοπές, καλοκαίρι κτλ. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεση των παιδιών, όποτε πηγαίνανε στο χωριό, ο μεγάλος τους ξάδερφος τα κακοποιούσε σεξουαλικά. Δεν το ήξερε κανένας από τους γονείς του. Από τους γονείς τους αποκαλύφθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης όταν ήρθε η ώρα να πούνε γιατί
τον μαχαιρώσανε. Άρα ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο προκύπτει μέσω του ρεπορτάζ είναι ότι έγινε για λόγους εκδίκησης. Κρατούσαν μέσα τους, ναι, αυτό που μάλιστα ο ξάδερφός τους δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα και μόλις το πληροφορήθηκαν, τον αναζήτησαν και έγινε αυτό που έχει καταγραφεί στο βίντεο. Τώρα, έχουμε συλλήψεις, έχουν συλληφθεί και έχουν οι δύο. Έχουν συλληφθεί, καθομολογίαν οι δύο και συνελήφθησαν και οι γονείς τους για απάντηση εποπτείας ανηλίκου, διότι ο ένας είναι 17 ετών. Είναι 17 ετών. Άρα μας λες ότι ουσιαστικά μέσω του ρεπορτάζ προκύπτει μια οικογενειακή τραγωδία υπό την έννοια ότι όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, εμείς βέβαια δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε αυτά. Ναι, αλλά μιλάμε τουλάχιστον για την κατάθεσή τους. Ναι, το τι λένε στην κατάθεσή τους. Λένε ότι εμείς το κάναμε εξαιτίας του γεγονότος ότι ασελγούσε πάνω μας, είναι κάτι το οποίο μας είχε πληγώσει και βρήκαν την ευκαιρία τώρα λοιπόν που ήρθε στην Ελλάδα και βρέθηκε στην Αθήνα. Ακριβώς. Του έστησαν καρτέρι και τον δολοφόνησαν στην Κυψέλη με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος, αν μη τι άλλο, προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς φέρει μαχαιριές, έτσι, με μαχαίρι. Ναι, έχει ένα βαθύ, υπέκυψε από ένα βαθύ τραύμα στο λαιμό, αλλά σου λέω ότι όπως μας το μεταφέραν οι αστυνομικοί, ήταν διπλή η τραγωδία μέσα στο τμήμα ασφαλείας. Απ' τη μία, ένας 28χρονος νεκρός δολοφονημένος, και από την άλλη, με δύο γονείς που πληροφορηθήκανε αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία, έπεσαν οι άνθρωποι κάτω στην κυριολεξία όταν άκουσαν τα παιδιά τους να λένε, αφενός ανακαλύπτουν τα παιδιά τους είναι δολοφόνοι και αφετέρου το γιατί έφτασαν σε αυτή την πράξη. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, γιατί ούτως ή άλλως έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, θα πάνε και στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στην ανάκριση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. 500 ευρώ μετρητά κληρώνει την Παρασκευή η εκπομπή σε κάποιον ή κάποιο, κάποια ή κάποιον τυχερό ή τυχερή. Ένα δώρο του Σγκοτσόπουλος Home, Sofa Days, 35% έκπτωση από τις 10 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Βλέπετε τα showroom στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι και στην Ποσειδόνο, στο Παλαιό Φάλιρο. Επισκεφτείτε τα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα την Κοτσόπουλος Home, γιατί 500 ευρώ δεν είναι ευτέλεστο ποσό. Είναι ένα πολύ καλό δώρο και είναι μετρητά. Θα τα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό? Τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14800, θα αφήσετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΟΜ κενό, όνομα επώνυμο στο 14800 και με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λένε στο χωριό μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δηλώσετε συμμετοχή και για τις 5.000 ευρώ μετρητά το μεγάλο δώρο του Open. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Πολύ μεγάλη συμμετοχή σας και σήμερα και σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση την οποία δείξατε και στα τηλέφωνα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Πλούσιο το ρεπορτάζ το οποίο θα συνεχιστεί και αύριο. Έχουμε μια εξαιρετική εκπομπή ετοιμάσει για αύριο με θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Κάπου εδώ όμως πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και στο επανειδή.